Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πούμε ότι στην Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης παραδίδονται μαθήματα παραδοσιακών χορών και οργάνων. Διαθέτουμε τράπεζα αίματος, καθώς γίνονται 2 εθελοντικές αιμοδοσίες το χρόνο. Συμμετέχουμε σε κοινωνικές δράσεις, όπως η στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου και εκδηλώσεις φορέων της πόλης. Ειδικά φέτος στις γιορτές, συλλέγουμε χρήματα και αγαθά τα οποία με τη νέα χρονιά θα παραδοθούν στους αρμοδίους των συσσιτίων της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Σμύρνης. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση, ανάγκη και καθήκον όλων μας η προσφορά αγαθών που καλύπτουν τις καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες των συμπολιτών μας και ευχαριστούμε ολόψυχα όλους όσους βοηθούν στην προσπάθειά μας αυτή. Για τις δράσεις του Συλλόγου μας μπορείτε να ενημερωθείτε στα γραφεία του Συλλόγου Δαρδανελίων 36 Νέα Σμύρνη στο 210-93-45-660 από την ιστοσελίδα μας www.krites.org και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα θα σας διαβάσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό αντί του Προέδρου, ο οποίος λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας. Ο κύριος Τσούμος θα προσέλθει. Προσέλευση και στήριξη που μας παρέχετε όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, μια ξαφνική αδιαθεσία με κράτησε μακριά σας, αλλά η σκέψη και το μυαλό μου βρίσκεται εδώ μαζί σας. Μη θέλοντας να σας κουράσω, επαναλαμβάνοντας τους πράγματα τα οποία θα αναπτύξουν οι ομιλητές μας, θα σας μεταφέρω όλα όσα θα ήθελα να πω με την παρακάτω μαντινάδα. Ποτέ δεν πρέπει τα κλαδιά τις ρίζες να ξεχνούνε, όταν οι ρίζες μαραθούν και εκείνα θα χαθούνε. Ευχαριστώ πολύ, συντελεστές και παρεμπισκομένους. Κοντά μας λοιπόν σήμερα βρίσκονται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κύριος Σιμεών, ο κύριος Αλπέντσος Γαβριήλ από Περιφερειακή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Δημάκης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Κασίμη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος, ο κύριος Στέφος Νίκος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, Συμμαχία Πολιτών, Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος, ο κύριος Φραγκούλης Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας Εστίας Νέας Σμύρνης, ο κύριος Δρυγιαννάκης Αριστόδημος, Πρόεδρος Χρητών Παλαιού Φαλήρου, η κυρία Δελιγιάννη Κλέρη, Ανεξάρτητος Δημοτικής Σύμβουλος, ο κύριος Μαγιάτης Τάκης, Αντιπρόσωπος της εταιρείας Νερών Ζαρός και η κυρία Τασιοπούλου Έλενα, Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων. Επίσης, ο κύριος Νίκος Κίκος, σκηνοθέτης, και ο κύριος Πάπιος Σωτήρης από την εφημερίδα Δημοσιογράφος Νέας Σμύρνης. Ο κύριος Νικάκης θα ήθελα να Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 100 χρόνια Ένωση Κρήτης. Αποσπάσματα από την ομιλία του δάσκαλου αρθρογράφου και ποιητή Βαγγέλη Κακατσάκη στη μεγάλη πανηγυρική επαιτειακή εκδήλωση που αυτή την ώρα γίνεται στα Χανιά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σαν φέτος η Ελλάδα μας έγινε πιο μεγάλη, που πήρε στην αγκάλι της Κρήτης μας τα κάτι. Σήμερα περιφέρει και στην πόλη μας οι εκδηλώσεις. για την επέτειο των 100 χρόνων, αλλά και σε ολόκληρο τον τόπο τον οπουργής ελληνισμό. Η Κρήτη της 1ης Δεκεμβρίου 1913. Η Κρήτη πριν από 100 χρόνια. Η Κρήτη της 1ης Δεκεμβρίου 2013. Η σημερινή Κρήτη. Η Κρήτη της 1ης Δεκεμβρίου 2113. Η Κρήτη μετά από 100 χρόνια. Θα είναι το ίδιο περήφανη η κριτική του 2113 για μας τους σημερινούς κριτικούς, όπως είμαστε εμείς για τους θεσινούς. Ποια είναι η αλήθεια, πέρα από τις εκδηλώσεις, η κληρονομιά που αφήνουμε στα παιδιά μας,
επιτάπητο στο ερώτημα σε μια πρόσφατη μεγάλη κουβέντα που κάναμε με τον φίλο μου τον γέρο δάσκαλο. Δεν περιγράφεται με λόγια η αγωνία του φίλου μου για το αύριο της Κρήτης, για το αύριο της Ελλάδας. Για να θερήσουμε, πρέπει να σπείρουμε. Μόνο που αν σήμερα σπέρνουμε ανέμους, αύριο θα θερήσουμε θύελλες. Νόμος αυτός. Ένας νόμος που δεν τον κρατήσαμε και φτάσαμε σήμερα ως χώρα εκεί που φτάσαμε. Ας αγρυπνούμε τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Ελλάς Ελλήνων ανέργων, η Ελλάδα του μνημονίου, η Ελλάδα της ανέχειας, η Ελλάδα της ανεργίας, η Ελλάδα της επαιτίας. Η Ελλάδα που ζητά απεγνωσμένα εδώ και 4 χρόνια ένα μικρό φως στο βάθος του τούνελ που την έβαλαν κυρίως οι έχοντες στην ευθύνη της διακυβέρνησης, ζητείται ελπίς για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του γνωστού διηγήματος του Αντώνη Σαμαράκη. Όχι, δεν είμαι από τους απεσιόδοξους, από αυτούς που τα βλέπουν όλα μαύρα και άραχνα. Πάντα υπάρχει ελπίς, πάντα. Το διαβάζω στα μάτια της ωραίας Ελλάδας που λειτουργεί καθημερινά με ποντίους τρόπους στην αλληλεγγύη. Όχι, δεν απέδισε το σπάνιο στην φύση και στην ιστορία είδος των Ελλήνων που επιμένουν να ζουν και να γράφουν, ακόμα και όταν έχουν όλα τα θεριά εναντίον τους, για να θυμηθώ τον Μακρυγιάννη, ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Και να τώρα που φανερώνεται για μια άλλη Κρήτη, χωρίς χώμα, χωρίς πέτρες, ένας τόπος άειλος σαν ουρανός. Τούτη η πατρίδα είναι πιο πλατιά, πιο πλούσια, ακατάλητη. Η σκλαβιά δεν την πατάει αυτή, το εναντίο. Όταν σκλαβώνεται η επίγεια πατρίδα, αυτή ξεδιπλώνει τις σημαίες της. Βάνει ψυχή στους σκλαβωμένους, τους ξεσηκώνει. Φουστεύει να ελευθερώσει το χώμα της και τις πέτρες. Όταν από τα Αρκάδη ξεπετάχτηκε, άγρια η φλόγα η μεγάλη, η καρδιά των κριτικών ψιθύρισε. Θα χαρούμε μάνας την αγκάλι. Όταν στα Κροτήρη το περήφανο γίνηκε κοντάρι το κορμί, έδειξε πως γρήγορα θα ερχότανε η μεγάλη πολυπόθητη στιγμή. Και όταν η σημαία και επανάσταση σήκωσε για αυτήν ο Βενιζέλος, φάνηκε από το θέρισο η ένωση. Να έχει το ποθούμενο τέλος και την 1η του Δεκέμβρη την αξέχαστη, η Ελλάδα με την Κρήτη ένα σώμα, στο Φυρκά, να ανεμίζει γαλανόλευκη, στήθηκε και μένει στον αιώνα. Φίλες και φίλοι, ευλογητή και άγια ημέρα η τούτη. Αιώνων πόθη ξεπληρώθησαν. Αγώνες μακρύ αλλά ένδοξοι εστεφανώθησαν με το έπαθλον το επιμόνος επιζητηθέν και μόνο αρμόζων την ένωση. Ημέρα τιμής μεγάλης αυτήν δια την Κρήτη, ημέρα ευτυχίας δια τους Κρήτας. Έτσι άρχιζε το κύριο άρθρο της εκείνη την ημέρα, την 1η Δεκεμβρίου 1913, η εφημερίδα Κρητική Επιθεώρησης. Σαν χθες, πριν από 100 χρόνια. Σαν αύριο, μετά από 100 χρόνια. Στους αιώνες των αιώνων θα θυμάται η Κρήτη την ημέρα εκείνη. Το σώμα της γιορτής εκείνης της ημέρας, της 1η Δεκεμβρίου 1913, στο φρικτό Φυρκά, εδώ που η σημαία της Ελλάδας, για πρώτη φορά επισήμως, κυμάντησε στο κρητικό ουρανό, στέλνοντας πρωτίστως το γλυκί της ελευθερίας άλπισμα, εις τας ψυχάς, οι οποίοι δεν ευτύχησαν να ζήσωση. Μα και το σώμα της γιορτής της σημερινής ημέρας, της 1η Δεκεμβρίου 2013, της επετείου των 100 χρόνων από την ημέρα εκείνη, πάντα στο Φυρκά, που χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους ως φυλακή των επαναστατών. Εδώ που κορυφώθηκε σήμερα η επανάληψη του ανεπανέλεκτου εκείνου τελετουργικού με την έμπαση της Γαλανόλευκης. Και ναι, ήμασταν τουλάχιστον νοερά εκεί. Υπάρχουν ακόμη πολλοί νέοι ορίζοντες για το ανθρώπινο γένος και η Κρήτη που βρέθηκε πάντα στα μεγάλα ξεκινήματα του κόσμου μπορεί να κάνει τα καινούργια της οράματα. Όμως οι νέες και μεγάλες πορείες χρειάζονται πάντα γερά και καινούργια στιβάνια. Η Κρήτη χρειάζεται να αρματωθεί με τα σύγχρονα όπλα του πολιτισμού και να ξεκινήσει. Έγραφε ο παππούς, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος Γαλανάκης, στο βιβλίο του «Ο Χριστός σημάδεψε την Κρήτη». 1η Δεκεμβρίου 1913. Επιστροφή στην ημέρα εκείνη. Όπως έγραψε ένα ποίημα του Βαγγέλης Κακατσάκης. Στη χειροπιαστή πραγματικότητα της πρώτης λέξης της φοβερής εποδού, ένωσης ή θάνατος. Για να δουν τα μάτια, να φουγκραστούν τα αυτιά, να ψάψουν τα χέρια, να μυρίσει η μύτη, να γευτεί η γλώσσα, να νιώσει ο νους το σώμα της γιορτής. Όπως οι παππούδες μας, τι η καρδιά πολλές φορές τους είχε ξεγελάσει. Ένας γέρος κριτικός
στεκόταν μπροστά στην έπαρξη του Φυρκά και εκείταζε τη σημαία. Τι την εθωρείς, καπετάνια, τη σημαία? Δεν την εχόρτασες να την εθωρείς? Δεν την είδες εχθές? Τον ερώτησε ένας. Την είδα, παιδί μου, την είδα χθες για τον απατό μου. Σήμερα την εθωρώ για άλλον. Για ένα σύντεκνό μου που λαγώθηκε στα 97 και πέθανε από την πληγή. Πριν όμως ξεψυχήσει, απλώντας τη χέρα του και κατά τα χανιά, επρόφτασε και μου είπε: «Αν εσύ ζήσεις, σύντεκνε, και αξιωθείς να δεις τη σημαία μας να αισθηθεί έτσα στην τάπια, να πας να την εδείς, να την εκαλωδείς και να έρθεις στο μνήμα μου να μου φωνάξεις δυνατά: την είδα, σύντεκνε, και εγώ έννοια σου, και θα σ' ακούσω. Τιμή και δώστε σου στις θεασές της προγόνους μας. Ζήτω η Ένωση της Κρήτης». Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Σταυροπουλάκη, και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Εσυγανέψαν οι καιροί, πάψαν οι κυγιανέμοι, πάψαν και σένα οι στράτες σου, Σουλτάνε, από την Κρήτη. Μπλιώσου στην Κρήτη δεν πατείς, στην Κρήτη δεν σημώνεις. Μόνο στην κόκκινη μιλιά τραγουδάει η πολιτιστική παραδοσιακή ομάδα Ρεζίτες. Εμεσίγανε, εσύ γάνε,
Yeah.
καλωσορίσουμε τον κύριο Γιατζήρη, Δημοτικό Σύμβουλο. Επίσης κοντά μας, ο πολυβραβευμένος συγγνώμη από διαφόρους φορείς, κύριος Γιώργος Λεκάκης, συγγραφέας, υπουργός, δημοσιογράφος, γνωστός από την εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε στο Γαλαξία, Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επικατοχής, που καθήλωσε 300 και πλέον άτομα, καθώς και από την αναφορά του στη Μικρά Ασία, στην κριτική βραδιά των Ιωνικών Γιορτών, θα μας μιλήσει για την επανένωση, όπως ο ίδιος επιμένει να λέει, της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Για τον Γιώργο Λεκάκη και το έργο του μπορείτε να ενημερωθείτε από το Φυλάδιο που βρίσκεται στη γραμματεία μας στην είσοδο, αλλά και από την ιστιοσελίδα www.lekakis.com. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας. Θα κάνω μια μικρή αλλαγή λοιπόν στο πρόγραμμα, θα μιλήσω εγώ πρώτος, τόσο εδώ πέρα με ένα στρατηγέ μου να το φτιάξω εδώ. Ξέρετε, είναι αυτά τα μηχανήματα, τα καινούργια, η νέα τεχνολογία, που πολλές φορές γίνεται και δυνάστης, αλλά πάντα μας εξυπηρετεί. Αν μπορούσαμε να σβήσουμε λίγο τα φώτα, για να μπορέσει να βλέπει ο κόσμος. Έτσι, μπράβο, κάπως καλύτερα τώρα. Ωραία. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση, τη συγκλονιστική εκδήλωση των 100 χρόνων της επανενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα, με τη μητέρα της. Μια σχέση που κρατάει πάνω από 10.000 χρόνια. Πρόσφατα το Γερμανικό Μουσείο, που μας έχει κλέψει όλες τις αρχαιότητες από την χώρα μας, η Γλυπτοθήκη του Μονάχου, έκανε έκθεση και έλεγε ότι ο μινωικός πολιτισμός ξεκινάει το 8.000 π.Χ. Μόνο εμείς στην Ελλάδα επιμένουμε να λέμε ότι ο μινωικός πολιτισμός ξεκινάει το 5.000. Πριν ξεκινήσω όμως, και επειδή έχουμε και τους στρατηγούς μας εδώ πέρα, στους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη και το αφιέρωμα του περιοδικού του σε ΕΘΑ στην Ένωση της Κρήτης, μια μικρή σημείωση. Μέμφυδα, Μέγας Αλέξανδρος, πολιορκία της πόλεως της Αιγύπτου, στρατηγιά μου. Διορίζει διοικητή των τοξωτών του, τον κρητικό Ομβρίωνα. 2.000 Κρήτες τοξότες συνεξεστράτευσαν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Χωρίζονται σε τρεις λόχους, και ήταν χαρακτηριστικό ότι ξεχώριζαν από τους υπόλοιπους γιατί φορούσαν, τώρα έφυγε ο Γιάννης, μαύρο μάλινο κεφαλόδεσμο. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Να δείτε από πού κρατάει. Ο κάθε τοξότης, κρητικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δύο ήταν οι φάρες που συμμετείχαν ως τοξότες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μία ήταν η Κρήτη, σωστό, η άλλη ήταν η Αντριάνη, δηλαδή αυτή που σήμερα λέμε Πομάκους. Ένα περιθωριοποιημένο κομμάτι του ελληνισμού, δυστυχώς ξεχασμένο και κάποτε πρέπει να κάνουμε κάτι για τους. Σε κάθε φαρέτρα του, ο κάθε κρητικός είχε 20 με 25 βέλη. Η τοξοβολία του, των τοξωτών αυτών, ήταν 4-5 βέλη το λεπτό, με βολή που έφτανε 350 μέτρα. Άρα οι 2.000 Κρήτες τοξότες είχαν δυνατότητα να ρίξουν μια βροχή από 15.000 βέλη σε 6 λεπτά. Ο στρατηγός Μεγαλέξανδρος, βλέποντας απέναντί του τις ορδές των Περσών, λίγο ανησυχεί και φωνάζει τον Ομβρίωνα και του λέει: «Ποια είναι η δυνατότητα του εχθρού?» Ο Ομβρίων του λέει: «Οι Πέρσες έχουν απέναντί μας 10.000 τοξότες. Σε 10-15 λεπτά εμείς ρίχνουμε 37.000 βέλη, αλλά οι Πέρσες μας ρίχνουν μια καταιγίδα 750.000 βελών». Ο Μεγαλέξανδρος τα χρειάζεται. Σκέφτηκε λίγο και λέει στον κρητικό Ομβρίωνα: «Στατηγέ, μα αυτό δεν είναι σχεδόν αυτοκτονία μες στην έρημο?» Και απαντάει ο κρητικός: «Μεγάλε στρατηγέ Αλέξανδρε, σημασία δεν έχει πόσα βέλη ρίχνει κανείς, αλλά ποιοι κρατούν τα τόξα». Έτσι, για να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους.
Λοιπόν, επειδή εμείς κρατούμε τα τόξα και αυτής και της επόμενης γενιάς και δεν θα την παραδώσουμε έτσι εύκολα, θέλω να σας πω ότι να έχετε πολύ μεγάλη υπομονή για την Επανάσταση και τη Λευτεριά, διότι αυτή αργεί πάντα. Στο ραντεβού της δεν είναι ποτέ συνεπής. Η Λευτεριά και η Επανάσταση δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν. Το νησί της Κρήτης είναι πολύπαθο νησί. Όλοι οι λαοί της Μεσογείου προσπάθησαν κάποια στιγμή κατά καιρούς να το κατακτήσουν. Ρωμαίοι, Σαρακινοί, Γενουάδες, Ενετοί, Οθωμανοί, Άραβες, Γερμανοί και Άγγλοι τα πιο πρόσφατα χρόνια. Άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, μα πάντα υπήρχε μια στεναρά αντίσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη στιγμή που επευλήθη η ενετική κατοχή στην Κρήτη, οι επαναστάσεις που μετρούν ιστορικοί των Κρητικών είναι 700. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι στα 230 χρόνια Οθωμανικής κατοχής που εγνώρισε η Κρήτη, οι επαναστάσεις των Κρητικών κατά των Οθωμανών είναι 400. Αυτά το λέω γιατί μιλάμε για μία επανάσταση του 1821 και μεγάλα περισπούδα στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας κάνουν ειδικές εκπομπές για την επανάσταση των Ελλήνων. Κανείς δεν λέει ότι είναι οι επαναστάσεις των Ελλήνων και ότι συνεχώς, κάθε λίγο και λιγάκι, εμείς επανασταθούσαμε εναντίον του εχθρού. Σύνθημα ήταν ένα, πάντα, πάντα. Ελευθερία, θάνατος, ένωσης. Αυτό ήταν το σύνθημα. Από την εποχή της εκδηλώσεως της ενετικής κατοχής. Εγώ όμως θα μιλήσω σήμερα μόνο για την Οθωμανική κατοχή, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Το 1692 είναι η πρώτη επανάσταση των Κρητών εναντίον των Οθωμανών, δηλαδή 20 μόλις χρόνια μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς. Και λίγο μετά, το 1770, γίνεται η πρώτη μεγάλη και εξωσημείωτος επανάστασης, η επανάσταση του Ιωάννη Βλάχου Γιάννη Δασκαλογιάννη, από την Ανώπολη των Σφακίων. 1300 παλικάρια παίρνει μαζί του και ξεκινάει μια επανάσταση η οποία ήταν μικρή σε διάρκεια, μεγάλη όμως σε σημασία. Διότι ένα χρόνο μετά, το 1771, συλλαμβάνεται και ο Δασκαλογιάννης και στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου τον συγκεκριμένο οπλαρχηγό, τον έγδαραν ζωντανό. Κάτι άλλο το έκαναν, αλλά δεν μπορώ να το πω σε τέτοιο ακροατήριο. Τόσο πολύ ήταν το μαρτύριο του Γιάννη Δασκαλογιάννη που είχαν τον αδελφό του με ανοιχτά μάτια να το βλέπει το μαρτύριο και ο αδελφός του τρελάθηκε. Αυτά. Και θα περίμενε κανείς μετά από αυτή την τιμωρία προς παραδειγματισμό από τους Οθωμανούς, μουσουλμάνους Οθωμανούς, οι Κρήτες να βάλουν την ουρά κατά τα σκέλια. Κάθε άλλο, οι επαναστάσεις τους συνεχίστηκαν με τον ίδιο και ίσως και πιο εντατικό ρυθμό. Και φτάνουμε στην Επανάσταση του 1821. Επαναστατεί η Πελοπόννησος, ίσως και η Στερεά. Ορόσημο το εκκλησάκι της Αγίας Λαύρας. Δυστυχώς όμως, ακόμη και ελάχιστοι κριτικοί γνωρίζουν ότι έχουμε και εμείς την Αγία μας Λαύρα στην Κρήτη. Και είναι η Παναγιά Εφημιανή. Διότι ξεκινάνε οι επαναστάσεις στην Κρήτη, ξεκινάνε από τα απάτητα σφακιά, όπως γνωρίζετε τα σφακιά και άλλες περιοχές της Κρήτης, στα σφακιά δεν επάντησαν Οθωμανοί. Και ξεκινάει από τα γλυκά νερά, επειδή είναι το πιο απρόσιτο σημείο εκείνη την εποχή, ξεκινάει η μάζοξη των παλικαριών. Στην Παναγιά, την Θυμιανή, λοιπόν, μαζεύονται 1500 επαναστάτες από όλες τις γωνιές της Κρήτης να συμφωνήσουν την κοινή επανάσταση. Και έτσι ξεκινάει ο κρητικός αγώνας. 1821 Απρίλιος, σχεδόν ταυτόχρονα με την γνωστή σε όλους επανάσταση στην Αγία Λαύρα. Μόνο που αυτή την επανάσταση δεν την διδασκόμαστε στα σχολιά μας. Οι Τούρκοι τα βρίσκουν δύσκολα. Τόσο που 3 χρόνια μετά, και ενώ κινδυνεύουν να χάσουν την Κρήτη, να απελευθερωθεί δηλαδή η Κρήτη, είναι αναγκασμένοι να φωνάξουν τις ορδές των Αιγυπτίων και εκεί με επικεφαλής τον Τουρκαλβανό Μεχμέτ Αλί Πασά, τον πατέρα του Ιμπραήμ, Τουρκαλβανός, γεννημένος στην Καβάλα, φτάνει στην Κρήτη αυτός και αρχίζει με τις πολυάριθμες ορδές του
να καταπνίγει την Επανάσταση. Έτσι τελειώνει άδοξα το 1824 μετά από 3 συνεχή χρόνια αυτή η Επανάσταση με τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων. Η δεύτερη φάση της Επανάστασης Κρητικής ξεκινάει από ένα άλλο ακριτικό μας σημείο, ένα άλλο ακροτήρι μας, ένα άλλο ορόσημο μας, τη Γραβούσα. Εκεί, στο κάστρο της Γραβούσας, το 1825 ξεκινάει η νέα φάση της Κρητικής Επαναστάσεως. Και φτάνουμε στο 1828, όπου η Επανάσταση γίνεται πια στο Φραγκοκάστελο. Εκεί, με τον Φιλικό Χατζημιχάλη Νταλιάνη, έμπορο στην Τεριέστη, ο οποίος έχει δώσει όλη του την περιουσία για τον αγώνα. Ξέρετε, κάποτε οι πλούσιοι πλήρωναν για την απελευθέρωση αυτής της χώρας, τώρα οι πλούσιοι είναι εξαφανισμένοι στην κατάρτιση αυτής της χώρας. Αυτός και οι 700 στρατιώτες του πέφτουν μέχρις ενός. Το κάστρο αυτό δεν είναι τυχαίο κάστρο, το Φραγκοκάστελο, είναι χτισμένο από τους ενετούς, διότι οι ανυπότακτοι σφακιανοί επαναστατούσαν εναντίον των ενετών και των Φράγκων από το 1370 και αναγκάστηκαν να χτίσουν αυτό το κάστρο. Το κάστρο αυτό είναι το γεφύρι της Σάρτας της Κρήτης. Και ενώ το θρύλο του γεφυριού της Σάρτας όλοι το ξέρετε, το θρύλο του Φραγκοκάστελου δεν το ξέρετε. Διότι το Φραγκοκάστελο λιμερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Διότι πήγαιναν εκεί αδελφοί πατσί, από το χωριό Πατσανός πιο πάνω, η Πετσάκη, και το βράδυ γκρέμιζαν ότι έχτισαν οι ενετοί. Μέχρι που τους έστεισαν καρτέρι και τους εφώνευσαν και έτσι μπόρεσε, μόνο τότε μπόρεσαν να στήσουν τα μεγάλα τεχνικά τμήματα των ενετών, το κάστρο και να το θεμελιώσουν. Γι' αυτό δεν μας δίνει τίποτα στη σχολιά. Ο θάνατος των παλικαριών του Χατζημιχάλη Νταλιάνη και τα 700 παλικάρια πέθαναν μέχρι ενός. Και σήμερα, κάθε Μάιο ή κάθε Ιούνιο, με τις πρώτες ακτίδες του ηλίου, φαίνονται οι σκιές τους να περπατάνε στα τείχη του κάστρου, αν το κοιτάξει κανείς από τα ανατολικά. Είναι οι λεγόμενοι δροσουλίτες, που αν λένε στα σφακιά, την πατρίδα μου, αν είσαι τυχερός, είσαι αγνός, θα τους ειδείς. Αν όχι, θα έρθεις κι άλλη φορά να τους ξαναδείς. Είναι αυτή η φωτογραφία που τράβηξα σε μια τέτοια περίσταση. Πρέπει να σας πω ότι ενώ οι επιστήμονες λένε ότι είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο ατμοσφαιρικών συνθήκων κλπ., αν το πείτε αυτό σε ένα σφακιανό, θα βγάλει μαχαίρι. Διότι για τους σφακιανούς, οι 700 δροσουλίτες που πέσανε για την ανεξαρτησία της Κρήτης και την απελευθέρωσή της είναι κάτι το ιερό. Είναι οι προστάτες μας. Και πάμε στο 1830, όπου υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Η Ελλάδα απελευθερώνεται. Η Ελλάδα αποκτά υπόσταση, κρατική υπόσταση. Όχι όμως και το πολυπόθητο νησί της Κρήτης μαζί. Γιατί? Διότι δεν συνυπογράφει η Αγγλία. Η Αγγλία, η οποία ουδέποτε θέλησε το καλό της Ελλάδας, η οποία ουδέποτε ήθελε την Ελλάδα ελεύθερη, η οποία πάντα ήταν πίσω από την όποια επιβούλη της Ελλάδος και αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει στην Κρήτη, το πέτυχε στην Κύπρο αργότερα. Τα λέω εγώ, δεν φοβάμαι να πω. Νομίζω. Λοιπόν, η Αγγλία λοιπόν είναι αυτή η οποία για να τι θέλει να χρησιμοποιήσει το, νησί, το λιμάνι της Σούδας, έτσι και θέλει να κρατήσει αυτή για το απεικιοκρατικό της στόλο το λιμάνι της Σούδας, δεν απελευθερώνει, δεν εντάσσει την Κρήτη στα σχέδια αυτά. Και τότε, επειδή οι καιροί ήταν δύσκολοι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο μεγάλος ασθενής του 19ου αιώνος, πουλάνε την Κρήτη στο Μεχμέτ Αλή Πασά. Αυτός, όπως σας είπα, είναι Τουρκαλβανός, γεννημένος στην Καβάλα, για 21 εκατομμύρια γρόσια αγοράζει την Κρήτη από τον Σουλτάνο. Νέα περίοδος σκλαβιάς για το νησί, πάρα πολύ δεινή, και αυτός ο σφαγέας του ελληνισμού είναι αυτός ο οποίος λέει στο γιο του Ιμπραήμ αργότερα ότι η Κρήτη και η Πελοπόννησος είναι μέρη τα οποία είναι δικά σου και πρέπει να πας να τα απελευθερώσεις. Αυτός που είναι το σύμβολο των μουσουλμάνων, δυνάμεως των μουσουλμάνων και του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Μεχμέτ Αλή, ξέρετε και ο μεγάλος πυγμάχος, ο πρωτοπυγμάχος, ο Κάσιους Κλέι, όταν πήρε ένα ψευδόνυμο, ονομάστηκε Μεχμέτ Αλή, Μοχάμετ Αλή. Αυτός λοιπόν ο σφαγέας του ελληνισμού έχει ένα τεράστιο μνημείο στην Καβάλα, σήμερα την πόλη που γεννήθηκε. Τιμάται εκεί, ενώ άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Καβάλα δεν υπάρχει.
Οι αυθαιρεσίες των Οθωμανών συνεχίζονται με τις ευλογίες του Μεχμεταλή. Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι οι οικονομικοί σύμβουλοι του Μεχμεταλή, λένε πως όσο περισσότερο εξαθλειώνεται οικονομικά ένας λαός, τόσο ασφαλέστερα εδραιώνεται η εθνική του υποδούλωση. Σας θυμίζει τίποτα? Και με πολύ μεγάλη και βαριά φορολογία εκτελούνται τα μεγάλα δημόσια έργα στην Κρήτη εκείνη την περίοδο. Γέφυρες, δρόμοι, υδραγωγεία, λιμάνια, λουτρά. Γέμισε η Κρήτη με γέφυρες και τέτοια έργα. Πολλοί τα θαυμάζουν για τα αρχιτεκτονήματά τους. Πολλοί πάνε σε αυτά τα έργα και κάνουν μελέτες, διατριβές, εκθέσεις γίνονται παντού για τα οθωμανικά μνημεία της Κρήτης. Κανέναν δεν άκουσε να πει ότι αυτά είναι μεν επί οθωμανικής περιόδου, αλλά με χρήματα του κρητικού λαού, ο οποίος φορολογήθηκε βαρύτατα για να γίνουν αυτά. Άρα ποιος έκανε το έργο, αυτός που πλήρωσε ή αυτός που βάλετε μια πέτρα πάνω στην άλλη? Άρα δεν είναι οθωμανικά τα έργα, είναι έργα του κρητικού λαού. Και φτάνουμε στο 1833. Νέα επανάσταση στις Μουρνιές, όπου συλλαμβάνονται 41 Κρήτες, οι πρώτος προτέτει οι συγκεντρώσεις και απαγχωνίζονται όλοι. Και επειδή η ιστορία είναι, της αρέσει να επαναλαμβάνεται, κάνει κύκλους, το σημείο που έγινε ο αποχωρισμός, το σημείο από όπου ξεκίνησε η Επανάσταση, είναι το σπίτι στο οποίο αργότερα θα γεννηθεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι το πατρικό σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είναι ακριβώς εκεί. 1840, φτάνουμε στη συνθήκη του Λονδίνου. Νέοι αγώνες. Το 1841, νέη επανάσταση. Αρχηγοί, ο Βασιλογιώργης από το Λασίθι και η αδελφή Χερέτη από τις δυτικές περιοχές. Άνθοξο τέλος. Όμως κάτι μένει από αυτή την ιστορία. Τι μένει? Η μεγάλη φύτρα των Χερέτηδων, όπου ξεκινάει από τον ιατροφιλόσοφο, τον Κύρικο Χερέτη, πηγαίνει στο γιο του τον Θεόφραστο, ο οποίος δίνει όλη την περιουσία για τον αγώνα και επειδή αργότερα έχουμε βασιλιά στην Ελλάδα, θεωρείται αντιβασιλικός και αυτός ο άνθρωπος που δώσε όλα τα χρήματα για τον αγώνα περιθωριοποιήθηκε. Πηγαίνει στην Πάτρα, εξορίζεται στην Πάτρα και στη μονή του προφήτη Ηλία αυτοκτονεί. Διότι δεν τον σέβονταν πια παρόλα όσα έδωσε για τον αγώνα. Όμως, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος απέκτησε 5 παιδιά. Η θυγατέρα του, η Ευδοκία, παντρεύεται τον Δημήτριο Γιαννόπουλο και απέκτησαν τον Περικλή Γιαννόπουλο, τον πιο ωραίο Έλληνα, ο οποίος όμως ύπτωσε επίσης από τον ίδιο. Εάν έστω και ένας από εσάς μετά από αυτή τη συνάντηση ψάξει να βρει ποιος είναι ο Περικλής Γιαννόπουλος, θα είναι το μεγάλο κέρδος αυτής της βραδιάς για μένα. Στο διεθνή τύπο, στις διεθνείς εκθέσεις, αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες γραβούρες για την Κρήτη, για τον κρητικό ένοπλο αγώνα και μιλάνε πλέον για κρητική επανάσταση. Επώνυμοι καλλιτέχνες. Εδώ όμως βλέπετε ότι πριν από αυτούς έχει ξεκινήσει η γερμανοεβραϊκή σχολή, ήδη από το 1792, να αναφέρει την Κρήτη ως ένα υπεροκειάνιο κάτω από τη Σαντορίνη, από την Θήρα και με όλα τα καλούδια της γύρω-γύρω να υπάρχει. 1856, συνθήκη των Παρισίων, υπογράφεται το Χάτι Χουμαγιούν. Παραχωρεί κάποια προνόμια στους χριστιανούς της Κρήτης, αλλά οι Οθωμανικοί δεν το τηρούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μουσουλμάνος κατακτητής της Κρήτης δεν σέβεται την υπογραφή του. Το έχει αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία. Και στην κυρίως Ελλάδα, και στην Κρήτη, και στην Ύμβρο, και στην Τένεδο, και στην Κύπρο. Πότε θα το μάθουμε επιτέλους? 1858 ξεκινάει το κίνημα του Μαυρογέννη. Με ειδικό φυρμάνι παραχωρούνται στους Κρήτες φορολογικά, θρησκευτικά, διοικητικά και δικαστικά προνόμια. Μια πρώτη νίκη αρχίζει και διαφαίνεται. Όμως η Τουρκία στέλνει πλαστά δελτία τύπου στην παγκόσμια κοινή γνώμη, σε εφημερίδες και αναγκάζονται οι Κρήτες με φυλάδες, έτσι τις λέγονταν τότε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, από το 1858, να τις απαντήσουν για το ποια είναι η αλήθεια. Και έρχεται η μεγάλη κρητική επανάσταση του 1866, τριετής, 1869. Ό,τι και να πει κανείς για αυτή την τριετή επανάσταση, θα είναι λίγα. Αυτή ήταν η κορυφαία έκφραση επιθυμίας του κρητικού λαού, ελευθερίας. Δύο αφορμές.
Η επιβολή νέων φόρων, κάποτε για την επιβολή νέων φόρων επαναστατούσαν οι Έλληνες, και το μοναστηριακό ζήτημα, κάποτε και για τη θρησκεία τους επαναστατούσαν οι Έλληνες. Όταν δεν θέλανε άλλα τζαμιά, ας πούμε. Φτάνει πια. Εκδίδεται ταυτόχρονα και η εφημερίδα Κρήτη, η πρώτη ελεύθερη φωνή της Κρήτης, η πρώτη ελληνική φωνή της Κρήτης. Και ξεκινάει ο αγώνας, διότι χωρίς τύπο δικό σου, ενημέρωση δική σου, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Κορύφωμα το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, το 1866. Πολλούς ζωγράφους συγκίνησε το θέαμα της πυρπόλησης του μοναστηριού και αυτό έκανε την Κρήτη δημοφιλή σε όλη την Ευρώπη. Έμαθαν οι Ευρωπαίοι για αυτήν την θυσία των Κρητών. Αυτή είναι η περιταποθήκη, όπως όσοτε σήμερα, ξέσκεπη, διότι ποτέ δεν μπόρεσε να στηθεί από πάνω της θόλος. 954 άνθρωποι, 260 περίπου πολεμιστές και 705 γυναικόπαιδα κλεισμένα στο μοναστήρι. Τα περικυκλώνει ο Αλβανός Μουσταφάνα Ηλίπασας, με 15.000 Τουρκοαιγυπτίους και Αλβανούς και 30 κανόνια. Ασύγκριτη η σχέση. 260 πολεμιστές εναντίον 15.000. Παρ' όλα αυτά, οι πολιορκημένοι δεν σκέφτονται ούτε στιγμή να παραδοθούν. Ο εχθρός ενισχύεται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας από άτακτα τουρκικά ασκέρια. Και τότε ο Κωστής Γιαμπουδάκης ή ο Εμμανουήλ Σκουλάς ανατινάσουν την πυρητιδα αποθήκη. Το μοναστήρι τεινάζεται στον αέρα. Σκορπά το θάνατο σε περισσότερα από 2.500 άτομα, 864 χριστιανούς και 164 εχμαλώτους. Διεσώθησαν μόνο 37 παλικάρια. Κριτικά παλικάρια Έλληνες χριστιανοί. Όταν τους μπήκαν οι Τούρκοι και τους συνέλαβαν, τους έσφαξαν ζωντανούς πάνω στην Αγία Τράπεζα του μοναστηριού. Και έβαλαν φρουρά, ούτως ώστε κανείς χριστιανός να μην πάει να μαζέψει τα πτώματα και να τα βιάσει. Τα πτώματα αυτών των παλικαριών, των σφαγμένων πάνω στην Αγία Τράπεζα, έχασκαν έτσι άταφα μέχρι το 1869. Άνοιξαν οι θόλοι του ουρανού για να καταγραφεί εις μνημόσυνων αιώνιων η ηρωική πράξη του Αρκαδίου. Μία φοβερά επέμβαση η έκρηξη. Βοηθά τους ηττημένους, η αγωνία μετατρέπεται εις τρίαμβον, η δε ηρωική μονή, η δίκη φρουρίου αγωνισαμένη αποθνίσκει ως ηφαίστειον. Λόγια πιανού λέτε. Του Βίκτορ Σουγκό στην εφημερίδα Τεργέστη. Κάποιο φιλελληνικό ρεύμα αρχίσει να διαφαίνεται. Η θυσία των ανθρώπων μας, των συνανθρώπων μας, των φίλων μας κάτω στην Κρήτη αρχίζει και πιάνει τόπο. Και το Αρκάδι, το κούκι της Κρήτης, γιατί όλοι ξέρετε για την ανατίναξη του κούκι στο Ζάλαγο, αλλά λίγοι γνωρίζουν για την ανατίναξη του Αρκαδίου. Έστελνε αντιλάλημα σ' όλη την οικουμένη, στην Κρήτη η ελευθερία δεν στέκεται δεμένη. Δυστυχώς όμως, σήμερα το σύμβολο του αγώνος εθνικής απελευθερώσεως και της επανενώσεως της Κρήτης, στα σχολικά μας βιβλία σήμερα, συνδέεται με παράδειγμα κακού θρησκευτικού φανατισμού και θρησκευτικού πολέμου, ως ένα φονταμενταλιστικό κίνημα. Ότι οι χριστιανοί τα έβαλαν με μουσουλμάνους. Κανείς δεν είπε ότι αυτό ήταν, και δείτε το. Αυτά διδάσκουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Σήμερα. Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επισήμως. Που φροντίζει γι' αυτά. Έχει το κακό παράδειγμα θρησκευτικού πολέμου και δίπλα να μια φωτογραφία του Αρκαδίου. Τι συμπέρασμα βγάζει το παιδί του Δημοτικού. Πείτε μου εσείς. Πείτε μου αν κάνω λάθος. Συμφωνώ. Για άλλο πράγμα μιλάμε. Είναι και άλλα πολλά. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ως Κρήτες αυτό. Και θα ήθελα οι πρόεδροι των Ενώσεων των Κρητών να στείλουν μια επιστολή για αυτό το βιβλίο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο οποίο το 80% της σύνθεσής του είναι Εβραίοι. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Ελλάδος. Το σχέδιο εκπορθήσεως της Μονής το έκανε ο Υπουργός Στρατιωτικών της Αιγύπτου, Φερίκ Ισμαήλ Σελίμπασας, ο οποίος καταγόταν από το ψυχρό του Λασιθίου. Και αυτή είναι η θέα, από το ψυχρό και το
δικτύων άντρων κάτω στο οροπέδιο του Λασιθίου. Σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω να σταθώ. Ο Φερίκ Ισμαήλ Σελίμπασας γεννήθηκε Έλληνας, χριστιανός στο Ψυχρό. Πέθανε μουσουλμάνος Αιγύπτιος στο χωριό του, το Ψυχρό, πολεμώντας τους χωριανούς του. Γιατί η οικογένειά του, Παπαδάκης λεγόταν, πλήρωσε βαρύτατα τα αντίπαινα των Οθωμανών Αιγυπτίων της Επανάστασης του 21. Εχμαλώτησαν τον ίδιο και τα αδέλφια του, τον πήραν στην Αίγυπτο, τον εκτούρκησαν σε ηλικία 3 ετών και τον έκαναν γενίτσαρο. Και το παιδί είχε μια άριστη σταδιοδρομία στα στρατιωτικά της Αιγύπτου, δεν ήξερε φυσικά ότι ήταν Έλληνας, δεν ήξερε φυσικά ότι ήταν Κρήτικος και πόσο μάλλον από το Ψυχρό, και ήταν ένας γενίτσαρος. Και τον έστειλαν ως γενίτσαρο να καταπνίξει την επανάσταση των Κρητικών. Αυτό είναι το οροπέδιο Λασιθίου του 1968, όταν ακόμα ήταν όμορφο, με τους ανεμόμυλούς του, τους ξύλινους ανεμόμυλούς του, με τους οποίους έπαιρναν το νερό από κάτω και άρτευαν τα χωράφια τους. Και στις 20 Μαΐου, ο Ισμαήλ Φερίκ Πασάς ξεκινά να πολεμήσει κατά των συγχωριανών του. Οι Κρήτες είχαν παρατάξει 3.000 οπλοφόρους, κυρίως από την Ανατολική Κρήτη, μαζί με 700 περίπου εθελοντές από τη Λυπή Ελλάδα. Πολυαριθμότεροι εχθροί, ομηρικές συμμάχες, κι όμως καταφέρουν και εισβάλλουν στο οροπέδιο και οι επαναστάτες καταφεύγουν στην πάντα με ανοιχτές αγκάλες δίκτυ. Οι Τουρκοαιγύπτιοι του Φαρίκ κατακαίουν τα χωριά του Λασιθίου και τη Μονή Κρουσταλένιας και κατασχάζουν τους κατοίκους. Και έρχεται η μάχη του Ψυχρού, 26 Μαΐου 1867. Σε αυτή τη μάχη, στη γενέτειρά του, εκεί που πάει να καταλάβει το χωριό του, ο Ισμαήλ Φερίκ Πασάς ακούει έναν παπά να ψάλει. Είναι ο πατέρας του, ο Παπαφραγκιάς. Σταματάει λίγο και λέει, βάψατε λίγο πυρ να ακούσω, μουσουλμάνος, γενίτσαρος, να ακούσω αυτή την ωραία μελωδία. Είναι ο πατέρας του που ψάλει στην εκκλησιά του χωριού που γεννήθηκε, χωρίς να το ξέρει αυτός. Και αφού τελειώνει την ψαλμωδία, ο παπάς και ο πατέρας του διατάζει εισβολή στο χωριό. Ο πατέρας του τραυματίζεται, πεθαίνει αργότερα, σκοτώνεται θανάσιμα, αργότερα πεθαίνει στο καστέλι Πεδιάδος. 10 μέρες διαρκεί η ιστορία αυτή της πολιορκίας, όλοι την περιγράφουν η γιγαντομαχία του Λασιθίου και εκεί πεθαίνει τελικά ο Εμμανουήλ Παπαδάκης Ισμαήλ, πολεμώντας χωρίς να το ξέρει το χωριό του. Μια συγκλονιστική, τραγική ιστορία από αυτές που γράφουν μόνο αυτές οι στιγμές, γιατί σας είπα, η ιστορία κάνει κύκλους. Και προσέξτε τους απογόνους της ιστορίας. Ο απογονός του, επίσης κατά σύμπτωση Εμμανουήλ Παπαδάκης από το Ψυχρό, είναι αυτός που έγινε δήμαρχος στο χωριό, είναι αυτός ο οποίος εφήβρε τους ανεμόμυλους που είδατε, του 1890, έγινε βουλευτής Κρητικής Πολιτείας και ενώ η Κρήτη ακόμα δεν είχε απελευθερωθεί, έφυγε από το Ψυχρό να πάει να γίνει Μακεδονομάχος. Και πέθανε πού, προσπαθώντας να απελευθερώσει την Χιμάρα και την Βόρεια Ήπειρο. Αυτή είναι η Κρήτη. Αλλεπάλληλες κρητικές επαναστάσεις. Οι Τούρκοι επηρεάζουν όμως την ευρωπαϊκή διπλωματία. Παρ' όλα αυτά, καταφέρεται και ψηφίζεται ο οργανικός νόμος του 1868-77. Με αυτόν, η Κρήτη ονομάζεται Γενική Διοίκηση, ο διοικητής διορίζεται από τον Σουλτάνο, πλαισιώνεται από έναν Μωμεθανό και έναν Χριστιανό Σύμβουλο για πρώτη φορά. Το νησί διαιρείται σε 5 διοικήσεις, 20 επαρχίες, με ίση αντιπροσώπευση και των δύο στοιχείων. Ιδρύονται μεικτά δικαστήρια, διότι πρώτα οι μουσουλμάνοι δικάζονταν και οι χριστιανοί από μουσουλμανικά δικαστήρια. Τώρα οι χριστιανοί δικάζονται από χριστιανικά δικαστήρια και αναγνωρίζεται η ισότητα των δύο γλωσσών. 1866, με αυτή τη σημαία που βλέπετε. Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τι πίσω όμως όλα αυτά, διότι πάλι για άλλη μια φορά οι Τούρκοι δεν τα σέβονται, οι Οθωμανοί δεν τα σέβονται. Και σκάει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Οι Κρήτες το βλέπουν σαν μεγάλη ευκαιρία τώρα που η Οθωμανική Αυτοκρατορία στρέφεται προς τους Ρώσους να κάνουν αντιπερισπασμό και να κάνουν και αυτή μια μεγάλη επανάσταση. Πράγματι γίνονται και αποτέλεσμα αυτών για να κατασυγάσουν τους Τούρκους είναι η Σύμβαση της Χαλέπας, νέος οργανισμός της Κρήτης. Την κάνει η μη αυτόνομη επαρχία,
Ο Γενικός Διοικητής της Κρήτης βάσει αυτού μπορεί και να είναι χριστιανός. Η πλειοψηφία της Βουλής αποτελείται από κριτικούς. Ιδρύεται η χωροφυλακή με αναλογική συμμετοχή και των δύο μερών. Χορηγείται γενική αμνηστία και θεσπίζεται μια προσωρινή φοροαπαλλαγή. Θα έλεγε κανείς, τι άλλο θέλετε, Κρήτες? Σταματήστε, φτάνει πια. Κι όμως οι Κρήτες δεν αρκούνται σε αυτά. Νέα επανάσταση με αίτημα την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η Τουρκία δυσανασχετεί και επαναφέρει πίσω τη σύμβαση της Χαλέπας χωρίς να την διοθετήσει ποτέ. Όμως είναι η εποχή που η ευρωπαϊκή διπλωματία και ο ευρωπαϊκός τύπος είναι συνεχώς πλημμυρισμένος με γραβούρες, με Κρήτες αγωνιστές που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη σαν καρποστάλ, σε όλες τις εφημερίδες και σε όλα τα περιοδικά. Και φτάνουμε στο 1895, η νέα μεγάλη επανάσταση των Κρητών. Είναι τόσο μεγάλη που η υψηλή πύλη αναγκάζεται να μιλήσει για τον νέο οργανισμό της Κρήτης, που με αυτόν διορίζεται χριστιανός διοικητής στο νησί. Οργανώνεται κριτική χωροφυλακή με Ευρωπαίους όμως αξιωματικούς. Οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Οι θέσεις των χριστιανών υπαλλήλων είναι διπλάσιες από τις θέσεις των Οθωμανών. Θα έλεγε κανείς, τι άλλο θέλετε, Κρήτες? Σταματήστε, σας τα έχουμε δώσει όλα. Η υψηλή πύλη, ο μεγάλος ασθενής της εποχής, έχει παραδώσει. Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής είναι ο σπουδαίος φακιανός της ιστορίας, ο νομικός, πολιτευτής, δικαστής, Μανούσος Κούντουρος. Όμως, αρχίζουν άγριες σφαγές των Ελλήνων στα Χανιά κυρίως. Οι μεγάλες δυνάμεις τότε αποφασίζουν για μια διεθνή κατοχή του νησιού, διότι δεν συμμορφώθηκε η Τουρκία με τα συμφωνηθέντα. Και η ελληνική κυβέρνηση στέλνει τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο με 1.500 άνδρες να πάει στην Κρήτη και να κηρύξει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και αυτό κάνει, στο Κολυμπάρι Χανίων. Η συνθήκη βέβαια δεν υπογράφεται πολύ, ποτέ, συγγνώμη, διότι οι μάχες σε όλα τα μέτωπα, στην Αγιά, στην Λιβαδιά, στις Μουκουλιές και στις Αρχάνες, έχουν δώσει άλλες προτεραιότητες. Συν το γεγονός ότι ναι, μεν οι μεγάλες δυνάμεις ήταν στο πλάι μας, αλλά πάντα ωρεύονταν την Κρήτη για τον εαυτό τους. Και αρχίζουν και βομβαρδίζουν την Κρήτη, τα μεγάλα λιμάνια της Κρήτης, τα μεγάλα φρούρια, για ίδιον όφελος. Και αντί να βομβαρδίσουν τις Οθωμανικές θέσεις, όπως έλεγαν θα κάνουν, βομβαρδίζουν τις Ελληνικές θέσεις. Μάλιστα, βομβαρδίζουν το στρατόπεδο του Ακροτηρίου, το οποίο είχε οργανώσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και λένε στο Βάσο πως έχουν καταλάβει όλες τις μεγάλες πόλεις και αν προχωρήσει προς αυτές, θα τους βρει αντιμέτωπους. Τώρα πλέον οι Έλληνες και οι Κρήτες δεν είχαν μόνο τον Σουλτάνο απέναντί τους και τις Οθωμανικές δυνάμεις, είχαν και τις τέσσερις υπερδυνάμεις απέναντί τους. Καταλάβετε την δεινή θέση με αυτήν την σημαία, πατέρα. Για να το λέμε αυτά, γιατί ακούγονται διάφορα περίεργα. Τους προτείνουν αυτονομία της Κρήτης. Και ο Βάσος και η ελληνική κυβέρνηση και η Κρητική Βουλή αρνείται κατηγορηματικά. Θα πολεμήσουμε, αλλά θέλουμε ένωση και όχι αυτονομία. Δεν ήταν τρελή να κάνω ένα αδύναμο κράτος μέσα στα μεγαθύρια, θέλαν τη στήριξη. Τότε μια ρωσική οβίδα από τον Πελίκη χτυπάει την ελληνική σημαία στο Ακροτήρι. Ο στρατοπεδάρχης, ο Μιχάλης Καλορίζικος, διατάζει να στηθεί και πάλι η σημαία στη θέση της. Μέσα στις οβίδες πετάγεται σαν ελαττήριο ο Σπύρος ο Καγιαλεδάκης, ή Σπύρος Καγιαλές όπως είναι πιο γνωστός, με καταγωγή από τα Σφακιά και τη Γραμπούσα, κοιτάξτε τα Ακροτήρια πως παίζουν ρόλο. Με κίνδυνο της ζωής του, μέσα στην πύρινη κόλαση, σηκώνεται και ξαναστείνει όρθιο τον ιστό της ελληνικής σημαίας. Πανδαιμόνιο ενθουσιασμό των επαναστατών. Νέα οβίδα καταρρύπτει και πάλι τον ιστό. Και πάλι ο Καγιαλές πετάγεται και τον ξαναστείνει όπως πριν. Το στρατόπεδο σύεται από ουρανομίκη ζητοκραυγές, γράφουν οι ανταποκριτές. Τρίτη οβίδα, με πείσμα,
στριμματίζει πια τον ιστό και η σημαία κοίταται κάτω, κουρελιασμένη και λασπωμένη. Και τότε συμβαίνει το ανεπανάληπτο, το υπερβατικό. Ο Σπύρος Καγιαλές, αφού δεν υπάρχει κοντάρι, ορμά, αρπάζει τη σημαία και κάνει κοντάρι το ίδιο του το σώμα. Έτσι το εθνικό σύμβολο συνέχιζε να κυματίζει υπερήφανο απέναντι στα κανόνια του ξένου στόλου, που σημάδευαν όλα το στήθος και το σώμα αυτού του ανθρώπου. Η πράξη εκφράζει με μοναδικό τρόπο την ελευθερία, την αμετάκλητη απόφαση των κριτικών. Τόσο πολύ έκανε αίσθηση σε αυτούς που κανονιοβολούσαν το στρατόπεδο, που διέταξαν «Παύσατε πυρ». Και ο Βενιζέλος γυρνάει στον ηγούμενο τον Ιερόφεο και του λέει «Να για ποιον λαό αγωνιζόμαστε, η νίκη και η ένωση μετά από αυτά είναι βεβαία». Σας θυμίζω πως όταν ο Ξέρξης έφτανε κοντά στη Λάρισα για να καταλάβει τους Έλληνες, και οι Λαρισαίοι, οι Θεσσαλοί τρέχανε προς νότο, προς την Ολυμπία, νόμιζε ότι τρέχουνε αυτοί γιατί φοβηθήκανε τους Πέρσες. Και στέλνει τον Μαρδόνιο να του πει «Για σταματήστε, δεν σας πειράξουμε, αφού τόσο πολύ θέλετε να φύγετε και να εγκαταλείψετε τη χώρα, δεν θα σας πειράξουμε». Και γυρνάνε οι άνθρωποι αυτοί της Θεσσαλίας και λένε «Δεν ξέρουμε ποιος είσαι φίλε μου και τι μας λες, έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες κάτω, εμείς τρέχουμε να τους προλάβουμε». Και γυρνάει ο Ξέρξης όταν το μεταφέρει ο Μαρδόνιος και λέει «Παπέ Μαρδόνιε, ποταπέ Μαρδόνιε, με ποιο λαό με έφερες να τα βάλω». Με αυτόν που είναι πολύ σημαντικότερο για αυτόν, ένα δάφνο στεφάνι από όλα τα πλούτη των χρυσών περσών που τους δίναμε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το στρατόπεδο μέσα σε ζητοκραυγές και από το θορυκτό ίδρα αρχίζει να ψάλλει το εθνικό ύμνος. Ρώσοι, Άγγλοι και Γάλλοι που είναι εκεί στέκονται προσοχή. Από κάτω η επιβεβαίωση των ανταποκριτών για αυτούς που λένε πανεπιστήμια σύγχρονα ότι η ιστορία του Καγιαλέ είναι ένα ακόμα κριτικό ψέμα. Και επειδή δεν διδάσκονται τα παιδιά μας τίποτα για τον Καγιαλέ στα σχολεία, θα σταθώ σε δύο πραγματάκια. Στο ακροτήρι δεν ήταν μόνος του, ήταν και άλλα τέσσερα αδέλφια του μαζί. Ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Αντώνης και ο Σύφης. Και όταν τελείωσε αυτή η ιστορία, ο Καγιαλές δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε και πήγε να πολεμάει στο Δρίσκο, στις μάχες του Δρίσκου, στην Ήπειρο και μετά στους Βαλκανικούς πολέμους, το 12 και το 13, όπου και πάλι διακρίθηκε με αριστείο βραβευμένος από την ελληνική πολιτεία. Αυτός ο γενναίος πολεμιστής όμως έχασε κάθε δύναμη ζωής, όταν ο μονάκριβος γιος του, ο Γιώργος, πέθανε κι αυτός ως Μακεδονομάχος στη Μακεδονία. Έτσι πέθανε από κατάθλιψη ο Καγιαλές και ενώ είχε αρνηθεί να πάρει την οποιαδήποτε σύνταξη από το ελληνικό κράτος για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Στις μάχες του Δρίσκου συμπολέμησε μαζί με τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη, τον δημιουργό των Σονέτων, ο οποίος έχει γράψει αυτό το περίφημο ποίημα «Καλό τύχη νεκρή που λησμονάνε την πίκρα της ζωής». Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρου που ακολουθήσει, μη τους κλαις, ο καημός όσος και να'ναι. Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λησμονιά στην κρουσταλένια βρύση. Μαγούρκος το νεράκι ας μαυρίσει, αν στάξει για αυτές δάκρυο θε αγαπάνε. Κι αν πιούν θολό νερό ξαναθυμούνται, διαβαίνοντας λιβάδια πασχοδίλη, πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται. Αν δεν μπορείς, παρά να κλαις το δίλι, τους ζωντανούς στα μάτια σου αστρινήσουν. Θέλουν, μα δε βολεί να λησμονήσουν. Και για να συμπληρώσει ο Κώστας Ουράνης και να τα ακούσει ο Καγιαλές από όλους εμάς εδώ σήμερα. Δεν πέθανες, αδιάφορο οι μήνες κι αν περνάνε, τότε οι νεκροί πεθαίνουνε όταν τους λησμονάνε. Σήμερα το μνημείο του Δρίσκου, πάνω από το χωριό Βασιλική των Ιωαννίνων, είναι αυτό που βλέπετε. Στρατηγέ μου και σύνδεσμε των επιτελών δεν έχει για την ελληνική σημαία πάνω το μνημείο. Είναι τα οστά μέσα εκεί των Πεσόντων και του Λορέντζου Μαβίλη. Και είναι δύσβατο το σημείο και φτάνει κανείς μόνο. Μην τραβάτε τα μαλλιά σας, έτσι είναι. Μόνο με εκτός δρόμου όχι.
Το 1897 λοιπόν γίνονται συνελεύσεις, αλλά οι Τούρκοι, όπως σας έχω πει, έχουν αποδηθεί σε έναν αγώνα δρόμου και καταστρέφουν οτιδήποτε υπάρχει στο διάβατο. Εδώ πέρα βλέπετε πως καταστρέφουν τις εκκλησίες των Γαλατά των Χανίων. Ο ξένος τύπος αρχίζει και γεμίζει με πληρωμένες γελιογραφίες στα παλαιοτουρκικά, αυτή τη γνωστή αραβική γραφή, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, δίγλωσσες γελιογραφίες που δείχνουν τους έρημους Έλληνες, τους τζολιάδες, τον Έλληνα να προσπαθεί να τραβήξει με ένα καμάκι την Κρήτη, τάχα μου ότι ο Έλληνας προσπαθεί σαν ψάρι να την προσεδριστεί με το καμάκι, να τη φέρει κοντά του, γελιοποιώντας τους Έλληνες στην Ελλάδα και την προσπάθεια του να φέρουν κοντά του στην Κρήτη. Με τέτοιες γελιογραφίες είναι γεμάτος ο ευρωπαϊκός τύπος της εποχής εκείνης. Δεν μας πτωούν αυτά. Είναι η μεγάλη εποχή της Επανάστασης, της Τριετούς Επαναστάσεως 1895-1898. Η εχθρή της απέλευσης των Τούρκων στρατιωτών και υπαλλήλων είναι πλέον τετελεσμένο γεγονός. Και την 23η Οκτωβρίου, 4η Νοεμβρίου, κατελήθη πράγματι το επί της νήσου κράτου της Ημισελήνου. Επί των Χανίων εκκυμάτισε η τουρκική σημαία από τα 20 Αυγούστου 1645 ήδη εν όλο 253 έτη. Επί του Ηρακλείου 229 έτη. Επί του Βράχου της Ραμπούσης 195 έτη. Και επί του Πύργου της Πιναλόγκας και της Σούδας 171. Οι εξπέλεκοι ισοζόμενοι επί των τυχών του Ηρακλείου εις ανάμνηση της εφόδου της 27ης Σεπτεμβρίου 1669 κατερρύφθησαν. Εξυφανίστησαν τα εμβλήματα του Κυριάρχου και οι μαρμάρινοι λέοντες, οι επισκοπούντες από τον χρόνο των ερετών, τα υπό τους πόδας των μεταβολάς, δεν βλέπουσι πλέον ενόπλους τους μουσουλμάνους, τους νικήσαντες ποτέ την υπερήφανη δημοκρατία, έγραφε ο Γερμανός δημοσιογράφος ανταποκριτής Μαχ στην Κρήτη το 1898. Κρητικά δικαστήρια πια για Κρήτης. Και να η Κρητική Πολιτεία και ο Αραβώνας για την Ένωση. Οι πρέσβεις Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας ζητούν από τον βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιο να εγκρίνει διορισμό του πρίγκιπος Γεωργίου, του δευτερότοκου του, ως ύπατο αρμοστή των μεγάλων δυνάμεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και πράγματι, 9 Δεκάτου 1898 και παρά τη διαμαρτυρία της Υψηλής Πύλης, καταφθάνει στα Χανιά ως πρώτος ύπατος αρμοστής ο πρίγκιπς Γεώργιος. Γίνεται δεκτός με απερίγραπτο ενθουσιασμό, ζωηρές επιφημίες και πρωτοφανείς εκδηλώσεις από το λαό της Κρήτης. Ο ερχομός του εκλαμβάνεται ως ο Αραβών για την Ένωση. Παιδιά, σχολιαρόπαιδα από όλη την Κρήτη πάνε να προϋπαντήσουν τον αρμοστή. Ανάμεσα σε αυτά, τέταρτος από αριστερά, ο Καζαντζάκης. Και ο πρίγκιπς διαβάζει από τον εξώστη του δικαστηρίου των Χανίων το διάγγελμά του. Καλεί το λαό σε πειθαρχία, δουλειά, πειθαρχία στους νόμους και ειρηνική συμβίωση. Η Κρητική Πολιτεία αποτελεί πια μια πραγματικότητα. Στις 3 Νοεμβρίου τα Οθωμανικά στρατεύματα στη Σούδα επιβιβάζονται σε βάρκες και αποχωρούν από το νησί. Οι Οθωμανικές σημαίες ξυλώνονται. Μία και μοναδική έμεινε στο ερημονήσι Σούδας να συμβολίζει την σκιά του Σουλτάνου. Εδώ είναι η στιγμή της αποχώρησης και του τελευταίου Οθωμανικού στρατεύματος. Οι μεγάλες δυνάμεις, όπως κάνουν πάντα, μοιράζουν τη λία τους. Όπως τα λιοντάρια, ξέρετε, μοιράζουν τα σκοτωμένα ζώα που έχουν καταφέρει. Οι Ιταλοί παίρνουν τα Χανιά, οι Ρώσοι το Ρέθυμνο, οι Άγγλοι το Ηράκλειο και οι Γάλλοι το Λασίθι. Μια χαρά. Η Κρήτη λοιπόν γίνεται ένα κράτος κατ' εντολή των μεγάλων δυνάμεων, αλλά υπό την υψηλή πύλη εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε δηλαδή για ένα μόρφωμα χωρίς διπλωματική εκπροσώπηση και από τους κατοίκους της επισήμως πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και όταν γίνονται και υπογράφονται αυτά, οι μεγάλες δυνάμεις την επόμενη μέρα φεύγουν. Αποχωρούν. Και μένουν μόνοι οι Έλληνες έναντι μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξανάρθει και να φέρει τα πράγματα πάλι στο μηδέν. Τότε όμως γίνεται γενική συνέλευση και ορίζεται η πρώτη κυβέρνηση. Ελευθέριος Βενιζέλος, Υπουργός Δικαιοσύνης, Μανούσος Κούνδουρος, Εσωτερικών και Συγκοινωνίας, Γιαμαλάκης, Δημόσιας Εκπαιδεύσεως και Θρησκευτικών,
Φούμης Οικονομικών και Χασάνς Κυλιανάκης Δημόσιας Ασφάλειας, διότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι Κρήτες ακόμα στην Κρήτη. Και με το θέμα αυτό ασχολείται ιδιαίτερα η Ιταλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως βλέπετε εδώ, στις 3 Έκτου του 1899, με τη μεγαλοψυχία των Ελλήνων Κρητών στην πρώτη τους κυβέρνηση να έχουν και έναν μουσουλμάνο. Οι σημαίες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτόν τον αγώνα, για αυτή την πολιτεία, είναι τρεις. Δεν είναι μία. Είναι αυτή που βλέπετε πάνω, με το κόκκινο αστέρι. Είναι η κάτω, με το ελευθερία, με το ένωσης, η θάνατος. Και είναι και αυτή που κρατάει ο ποιητής Κωνσταντίνος Μάνος, που είναι καθαρά η ελληνική σημαία. Έτσι, τα δείχνουμε όλα, για να μπορούμε να έχουμε επιχειρήματα έναντι αυτών, οι οποίοι υποδαπλίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Και αυτός είναι ο θηρεός της κρητικής πολιτείας. Και όταν το 13 το Καστελόριζο επαναστατεί από μόνο του και ο Ίων Δραγούμης στέλνει εκεί πέρα μια βοήθεια από 40 μόνο Κρήτες. 40 Κρήτες. Να απελευθερώσει τον Καστελόριζο. Όταν φτάνουν αυτοί εκεί πέρα και ανυψώνουν την ελληνική σημαία, το θηρεό που βάζουν εκεί είναι αυτός που ξέρανε. Ο θηρεός της κρητικής πολιτείας. Από το πρώτο πράγμα που κάνει αυτή η πολιτεία είναι νόμους, διατάγματα, ίδιο νόμισμα, γιατί κράτος το οποίο δεν έχει δικό του νόμισμα δεν μπορεί να αναπτυχθεί, γραμματόσημα για να μπορεί να φτάσουν στα πέρατα της οικουμένης το νόημα και η κρατική υπόσταση, τράπεζα Κρήτης, Ιταλία αξιωματική για τη χωροφυλακή και έμφαση στην παιδεία. 523 δημοτικά σχολεία λειτουργούσαν τότε και φοιτούσαν 336.000 περίπου μαθητές. Δωρεάν παιδεία, υποχρεωτική και τα δύο φύλλα και ειδικά σχολεία για μουσουλμάνους και Εβραίους. Κάτι το οποίο συνεχίστηκε. Το ελληνικό κράτος και όταν απελευθερώθηκε η Κρήτη και σωματώθηκε, βοήθησε την Κρήτη να μπορέσει να πηθεί, να συνεχίσει να έχει ακόμα τη δική της δραχμή και το δικό της χαρτονόμισμα να το κόβει η Τράπεζα της Κρήτης. Και φτάνουμε στο 1901-1905. Διότι οι Κρήτες είχαν αποδεχτεί αυτό το καθεστώς, αλλά όχι ως κάτι μόνιμο, και το λέγανε συνέχεια, ως ένα μεταβατικό βήμα, ένας αραβώνας για την Ένωση, για το γάμο. Οι μεγάλες δυνάμεις λένε ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την Ένωση με την Ελλάδα. Δηλώνουν απερίφραστα το Φεβρουάριο ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Τότε ξεσπάνε διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων της κυβερνήσεως. Ο πρίγκιπς Γεώργιος θέλει να λύσει το θέμα στα σαλόνια τα ευρωπαϊκά με τους συγγενείς τους, με τους βασιλικούς οίκους. Ο Βενιζέλος είναι πιο ανυπόμονος και του λέει ότι αυτό το θέμα πλέον λύνεται μόνο με επανάσταση. Ο Βενιζέλος αποπέμπεται και απολύεται από το αξίωμά του. Και είναι η στιγμή που όλα οδηγούν στην επανάσταση του Θερίσου. Το 1905, με αρχηγούς, τον Βενιζέλο, τον Φούμη και έναν σπουδαίο ποιητή και μεταφραστή των αρχαίων Ελλήνων ποιητών, τον Κωνσταντίνο Μάνο. Η νέα Αγία Λαύρα της Κρήτης είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Θέρισο, που εδώ κηρύσσεται πια η καινούργια επανάσταση που έχει ως σύμβολο την ένωση ή θάνατο. Γιατί επιλέχθηκε το Θέρισο? Πρώτον, για την οχυρά του θέση, στο βάθος του Φαραγγιού, του απρόσιτου Φαραγγιού. Και δεύτερον, διότι ζητούσε δικαίωση μια μεγάλη λιμίδα. Η χρυσή τσεπέτη που αρνήθηκε να τουρκέψει, να πέσει στα χέρια των Τούρκων και για να την τιμωρήσουν, της άλεσαν το κεφάλι μέσα σε αυτή τη μιλόπετρα. Κανείς δεν μιλάει για αυτή την ηρωίδα. Ξέρουμε όλες τις άλλες σπουδαίες, τη Μαυρογένους, την Λασκαρίνα Μπουλίνα, ελάχιστοι γνωρίζουν το όνομα της Βίζα Πιθράκη, τις ηρωίδες της Λίμνου, του Αιγαίου, αλλά για την Τσεπέτη δεν νομίζω να έχετε ακούσει. Ακριβώς απέναντι από το μαρτύριό της, από το ελαιοτριφείο που την άλεσαν, εκείνη την γυναίκα, και τα κόκαλά της άλεσαν, στήθηκε το στρατηγείο του Θερίσου.
σήμερα είναι μουσείο. Ο Παλαμάς έχει μεγάλα λόγια θαυμασμού για το Θέρισο. Και αυτή εδώ πέρα είναι η μικρούλα πρέσα με την οποία τυπώνονταν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα φέιγολα και οτιδήποτε άλλο χρειάστηκε για μία επανάσταση. Μία μικρή τόση πρέσα κάνει δουλειά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πιεστήρια και μεγάλες εκδοτικές μονάδες όταν έχει όραμα. Και τυπώνεται και το πατριωτικό δάνειο. Επειδή η Επανάσταση θέλει χρήματα, καθένας που μπορούσε έδινε 5 δραχμές και έπαιρνε αυτό το χαρτάκι με υπόσχεση όταν και εφόσον θα του αποδίδαν πίσω τα χρήματα. Γίνεται λοιπόν η προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης, η οποία κηρύσσει μονομερώς, μόνη της, αυτόνομα, την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και ζητούν να φύγει ο πρίγκιπας από την Κρήτη. Οι ξένες δυνάμεις θορυβούνται και στέλνουν μια επιτροπή να πάει να δει τι γίνεται. Και η επιτροπή στέλνει το εξής πίσω κείμενο. Το μόνο φάρμακο στην επικίνδυνη σημερινή κατάσταση είναι η ένωση της Κρήτης με το Βασίλειο της Ελλάδος. Λέει, αυτή εδώ είναι αποφασισμένη. Εδώ θα γίνει χαμός. Αν δεν τους ενώσουμε, έχει τελειώσει η υπόθεση. Διαπραγματεύσεις, παραιτείται ο Γεώργιος και το κίνημα του Θερίσου δικαιώνεται. 1906. Έρχεται ο βασιλιάς Γεώργιος, εγκαθιστά στην Κρήτη έναν πολύπειρο πολιτικό, τον ποντιακής καταγωγής, Αλέξανδρο Ζαΐνη. 6 φορές έγινε πρωθυπουργός Ελλάδας τους άνθρωπους. Αυτός αμέσως ψηφίζει περισσότερο φιλελεύθερο σύνταγμα, νέους νόμους, οικονομία με κίνητρα, βελτιώνει την εκπαίδευση κι άλλο, οργανώνει την κριτική πολιτοφυλακή και αναβαθμίζει τη δημόσια υγεία. Η Κρήτη αρχίζει επιτέλους και ανακάμπτει. Όμως, είναι μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, γιατί πρέπει να το βλέπουμε μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε όλο αυτό, όπου τα Βαλκάνια έχουν πάρει φωτιά. Στη Μακεδονία έχει αναπτυχθεί το κίνημα των Νεοτούρκων. Ο Αβδούλ Χαμίν υποχρεούται να αναγνωρίσει το τουρκικό σύνταγμα. Οι υποδουλωμένοι λαοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πανηγυρίζουν. Η Βουλγαρία κηρύσσει την ανεξαρτησία της, η Αυστρία προσαρτά την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και οι μεγάλες δυνάμεις, επειδή βλέπουν ανάφλεξη στα Βαλκάνια, αποσύρουν όλα τους τα στρατεύματα, τα εγγυητικά, από την Κρήτη. Η Κρήτη μένει και πάλι μόνη της. Όμως, αυτή τη συγκυρία του κινήματος των Νεοτούρκων, οι Κρήτες το βρίσκουν σαν μια ακόμα ευκαιρία να κάνουν την περισπασμό για να κηρύξουν ξανά την Ένωση. Τότε, ο Ζαΐνης φεύγει για διακοπές. Για σκεφτείτε το, μέσα σε αυτό το χαμό, ένας τόσο πολύπειρος πολιτικός να πάει διακοπές. Φεύγει για διακοπές στην Αίγινα και τους λέει, ενώ θα λείπω εγώ επισήμως ως Έλληνας, να μην το δω εγώ, να μην έχει ελληνική σφραγίδα αυτό της ελληνικής κυβερνήσεως, εσείς κηρύξτε την Ένωση και κάντε την παγκρίτια συγκέντρωση. Γιατί αν είναι υπό την αιγίδα της Ελλάδος αυτό, θα έχουμε όλοι μαζί συνέπειες. Και φεύγει για διακοπές. Και έτσι γίνεται. Κηρύσσεται η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη και η Κρητική Βουλή το επικυρώνει. Προσωρινή κυβέρνηση με τον σπουδαίο Αντώνη Μιχελιδάκη από το Ηράκλειο. Ένας άνθρωπος που από το συνέδριο του Βερολίνου συνεχώς εργάζεται για την Ένωση της Κρήτης με το Βασίλειο της Ελλάδος. Είναι αυτός ο οποίος ήταν πίσω από τη σύμβαση της Χαλέπας, είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια βουλευτής της Κρητικής Βουλής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν η Αντάτ, σύμμαχοι, κατάσχεσαν τον ελληνικό στόλο το 1916, επειδή έτσι θέλανε, ήταν και πήραν τον ελληνικό στόλο. Δεν το ξέρετε αυτό, αλλά έτσι κάνανε. Εμείς σας τον παίρνουμε. Αντέδρασε. Και όταν αντέδρασε, και ο Μιχελιδάκης και ο Σκουλούδης, τους είπανε βασιλόφρονες. Και έφτιαξαν ένα ειδικό δικαστήριο, μόνο για αυτούς, έκτακτο δικαστήριο, και τους καταδικάσανε. Και εξορίστηκε στη Μυτιλήνη. Οι Νεότουρκοι ζητούν επιγόντως μια διπλωματική νίκη στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Οι μεγάλες δυνάμεις είναι ουδέτερες και λένε ότι ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της πύλης. Οι μεγάλες δυνάμεις ζητούν από την Εκτελεστική Επιτροπή να κατεβάσει από όλα τα δημόσια κτίρια την ελληνική σημαία. Η τουρκική κυβέρνηση απαιτεί από την ελληνική να αποδοκιμάσει την Ένωση, απειλώντας την
με διακοπή διπλωματικών σχέσεων. Η Αθήνα ζητεί την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Αυτές κοφεύουν. Και τότε άτολμη η ελληνική κυβέρνηση, για να αποφύγει την τουρκική και τις διεθνείς αντιδράσεις, δεν προχωράει στην επίσημη αναγνώριση αυτής της ενώσεως που θα μπορούσε να έχει γίνει από τότε. Όμως, παρόλα αυτά, στον Φυρκά, στην Τάπια, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, υψώνεται η ελληνική σημαία. Έξαλλοι Ευρωπαίοι και Τούρκοι ζητούν να την κατεβάσουν. Ποιος θα την κατέβαζε όμως τη σημαία? Δεν βρίσκεται ούτε ένας κριτικός για τούτο το μυαρό έγκλημα. Η σημαία εξακολουθεί εκεί, εξακολουθούσε εκεί. Τότε στέλνουν άγημα, μεικτό άγημα, δεν παίρνει κανείς την ευθύνη, μεικτό άγημα, ο οποίος αποκόβει τον ιστό της σημαίας. Πάλι η ελληνική κυβέρνηση είναι ανήμπορη να αντιδράσει και βλέποντας μπροστά της ένα διαφαινόμενο κίνδυνο επέμβασης της Τουρκίας, προβαίνει σε συστάσεις στους κριτικούς. Εδώ βλέπετε το λιμάνι το Φυρκά χωρίς σημαία. Ούτε καν τουρκική είναι, ούτε οθωμανική, ούτε ελληνική. Είναι από φωτογραφία της εποχής. Και το 1910 γίνεται ένα τεράστιο θέμα. Κρήτες βουλευτές εκλέγονται στα ελληνικά βουλευτικά έδρανα. Όμως απειλείται η ελληνική βουλή, η ελληνική κυβέρνηση, ότι αν τους αποδεχθεί, θα είναι σαν να ενστερνίζεται και να αποδέχεται την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Κρήτης. Και φυσικά η ομοίη επέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος εκλαμβάνεται από τους Έλληνες ως μια νέα επίθεση, πιθανή επίθεση της Κρήτης, της Τουρκίας στην Κρήτη. Η ελληνική κυβέρνηση υπαναχωρεί. Και ξεσπούν ένοπλες λαϊκές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν δέχεται τους Κρήτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή? Ήταν έτοιμοι να πέσουν και να κατασπαράξουν, να φάνε το Βενιζέλο εκείνη τη στιγμή, ακόμα και οι Κρήτες. Τότε είναι που εκρήγνεται η Βαλκανική Πόλεμη. Και είναι μια άριστη ευκαιρία που εγνώριζαν καλά οι πολιτικοί εκείνης της εποχής, να κηρυχθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ανοίξει τις πύλες και να αποδεχθεί τους Κρήτες βουλευτές ως ισότιμους με τους Έλληνες στην Ελληνική Βουλή. Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος, λοιπόν, δεν ήταν μια διμερής υπόθεση, αλλά μια σύνθετη και διεθνής υπόθεση. Και έγινε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Γίνεται η Συνθήκη του Λονδίνου και τελικά με αυτήν, το 13, παραχωρείται η Κρήτη στην Ελλάδα. Η 1η Δεκεμβρίου του 13 έγινε η επίσημη ανακύρωση της ενώσεως με τη μητέρα και υψώθεται ξανά η ελληνική σημαία στον Φυρκά. Είναι το μοναδικό κινούμενο αρχείο που υπάρχει από αυτή τη στιγμή. Είναι με κυματογράφο. Η στιγμή της αφίξεως του Βενιζέλου και των υπολείπων μελών της κυβερνήσεως στα Χανιά. Μια άκατος πάει να φέρει, τότε έτσι γινόταν η αποβίβαση, πάει να φέρει τον Βενιζέλο. Είναι το μοναδικό τρίλεπτο φιλμάκι που υπάρχει από αυτή την ύψος.
υποδοχή από τον Μουντζάκη. Και ο δρόμος στο κεντρικό των Χανίων προς τον Φυρκά. Πολυπόθετη στιγμή και κανένα οπλισμό. Η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της ενώσεως. Αυτό. Κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό κινηματογραφικό στιγμιότυπο που υπάρχει από αυτή την ένωση και ανήκει στο αρχείο της ΕΡΤ, όταν υπήρχαν και ΕΡΤ και αρχείο ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν έγιναν για να ελευθερωθεί η Κρήτη. Και στα σχολικά μας βιβλία δεν διδάσκουμε τίποτα από αυτά στα παιδιά μας. Μα η ελευθερία και η επανάσταση δεν είναι κάτι το αυτονόητο και το αυτόματο, εκτός ίσως αν είσαι Έλληνας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεκάκη και να καλωσορίσουμε εκ μέρους του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμήνης τον κύριο Καναβάκη Μανώλη, αντιστράτηγο Ναυμοστρατεία. Παρακαλώ. Καταιγισμός πληροφοριών και χυμαρόδες ο λόγος του κυρίου Λεκάκη και αναμενόμενη υπερένταση και ο συναισθηματισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί σε όλους μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Δραστική βολή κάναμε σήμερα. Εκάλυψε πλήρως ο κ. Λεκάκης το θέμα και προβλέποντας αυτή ακριβώς την εξέλιξη, εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα στον εορτασμό αυτόν τον οποίο διοργάνωσε η Ένωση Κρητών όλα αυτά τα γεγονότα με μια διαφορετική οπτική γωνία. Θέλω λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Κρητών, Σεβασμιότατε, Πανασιολογιότατη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε του Συλλόγου Κρητών Νέα Μπρίνη, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου του Συνδέσμου Επιτελών Εθνική Άμυνα του ΣΕΕΘΑ. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να δούμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν επί αιώνες στην πατρίδα μας, το αποτέλεσμα οπωσδήποτε ήταν η ελευθερία και η ένωση. Ας δούμε λοιπόν πώς επετεύχθη αυτό το πράγμα. Ας δούμε την οργάνωση για την εκτέλεση των επαναστάσεων. Ήταν ένα εύκολο θέμα ή ένας άθλος. Ας δούμε ποιοι ήταν οι σκοποί των εξεγέρσεων και των επαναστάσεων. Ήταν σταθερή ή μήπως μεταβάλλοντο ανάλογα με το χρόνο. Και τέλος, ας δούμε την κριτική, πολεμική ή στρατιωτική παράδοση. Αν αυτή έχει αξία και αν είναι αναγνωρισμένη. Μεγάλη και τρανή αρχόντισσα της Μεσογείου
Μάνα Πανάρχιο Πολιτισμού, Πατρίδα Θεών και Ηρώων, η Μεγαλόγισσος Κρήτη. Αγέροχη και δυναμική η παρουσία της στο πέρασμα των αιώνων. Υπηρέτησε και ανέδειξε τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού και υπερασπίστηκε με πράξεις απαράμιλου ηρωισμού τα ιερά και τα όσια της φυλής. Γνήσιο τέκνον της μητέρας Ελλάδος, έδωσε πάντοτε αγωνιστικό παρόν στις μεγάλες και κρίσιμες στιγμές και εκόσμησε με θυσίες και αίμα τις ένδοξες σελίδες της εθνικής μας ιστορίας. Μακεδονικός αγώνας, Βαλκανική πόλεμη, Μικρασιατική εκστρατεία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αποτέλεσαν για την Κρήτη πατριωτικά προσκλητήρια, στα οποία ανταποκρίθηκαν χιλιάδες εθελοντές και κληρωτοί, καπεταναίοι και απλοί μαχητές. Η ιστορία και τα μνημεία στα πεδία των μαχών είναι αδιάψευτοι μάρτυρες της κρητικής στρατιωτικής πολεμικής παράδοσης. Η γεωγραφική θέση της Κρήτης στην Ανατολική Μεσόγειο και η εγκύτητα στο ζωτικό χώρο σύγκλησης των τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής της προσδίδουν εξέχουσα στρατηγική αξία και επιπλέον σημαντικά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα. Χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου με αξιόλογα αεροδρόμια και λιμάνια που δημιουργούν σπάνιες δυνατότητες για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών ακόμα και σήμερα και των πλούτοπαραγωγικών περιοχών της Ασίας και της Αφρικής. Σε πολεμική περίοδο που κατέχουν την Κρήτη αποκτά τη δυνατότητα διεξαγωγής αεροναυτικών επιχειρήσεων για τον έλεγχο των θαλάσσιων και αναέριων συγκοινωνιών της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κρήτη, λόγω της σημαντικής στρατηγικής αξίας, υπήρξε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στόχος ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων και πεδίο συγκρούσεων πολλών εχθρών. Πολλοί οι επιδρομείς και οι κατακτητές πολλά τα χρόνια των πολέμων και της κατοχής. Οι αναρρύθμιτες επαναστάσεις και οι σκληροί αγώνες υπερπίστεως και πατρίδας αποτελούν διαχρονικά και περίβλεπτα σύμβολα ηρωισμού και αυτοθυσίας όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Η οργάνωση και εκτέλεση των κρητικών επαναστάσεων. Η επανάσταση ως κοινωνικό φαινόμενο είναι η γενικευμένη εξέγερση η οποία έχει συγκεκριμένα αίτια και επιδιώκει προκαθορισμένους σκοπούς. Η επιτυχία της Επανάστασης προϋποθέτει αρχικά πνευματική προπαρασκευή και ακολουθεί η ανάληψη δράσης. Οι μεγάλες επαναστάσεις στηρίχθηκαν όχι στη βία, αλλά σε αρχές και αξίες, οι οποίες αφύπνισαν, ευαισθητοποίησαν και εξήγηραν τις ανθρώπινες ψυχές. Η ανάγκη σχεδιάσεως οργανώσεως και διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων απαιτεί υψηλού επίπεδου στρατιωτικές γνώσεις και εμπειρία. Κυρίως όμως απαιτούνται ικανοί ηγήτορες και στελέχοι με διοικητικές ικανότητες, ευφυΐα, σωματική αντοχή και ψυχικές δυνάμεις για τη δημιουργία αξιόμαχων τμήματων που θα αναλάβουν πολεμική αποστολή. Οι κρητικές επαναστάσεις ήταν χωρίς υπερβολή ένας σημαντικός άθρος, διότι διοργανώθηκαν και εκτελέστηκαν σε κατεχόμενο έδαφος. Οι οργανωτές δεν είχαν ελευθερία κινήσεων. Ο οπλισμός και τα εφόδια ήταν ανεπαρκή και η συγκρότηση εκπαίδευση των στρατιωτικών τμήματων έπρεπε να γίνει με άκρα πιστικότητα. Από τα πρώτα χρόνια, σε όλη τη διάρκεια των 230 ετών της Οθωμανικής κατοχής, 4 γενναίες οπλαρχηγών και μαχητών έδωσαν στον αλλόθρεσκο κατακτητή
τη δυνατότητα να γνωρίσει την ανωτερότητα της κριτικής πολεμικής τέχνης και την ισχύ των όπλων της. Από τη μελέτη των κριτικών επαναστάσεων προκύπτει ότι δεν ήταν περιστατικές αντιδράσεις στις προκλήσεις του εκάστοτε κατακτητή. Οι 400 και πλέον επαναστάσεις ήταν ενταγμένες σε ένα μακρόπνοο επαναστατικό σχέδιο με στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις. Οι επαναστάσεις ήταν διαχρονικός θεσμός εντός εισαγωγικών και χαρακτηριστικό στοιχείο ταυτότητας της κλαβωμένης Κρήτης, η οποία διαρκώς υπενθύμιζε στον κατακτητή με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ξένος και προσωρινός στην κριτική γη. Κατά τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής, οι Ενετοί και οι Ρώσοι ενθάρρυναν τις επαναστάσεις, αλλά στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκαν. Ειδικότερα οι μεγάλες δυνάμεις επέλεξαν να τηρήσουν αυστηρή ουδετερότητα, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, αδιαφορώντας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κριτικού λαού και την Οθωμανική αγριότητα. Κοινή όμως επιδίωξη και παράμετρος της πολιτικής όλων των μεγάλων δυνάμεων ήταν η διατήρηση της υφιστάμενης γεωπολιτικής καταστάσεως, το status quo που γνωρίζουμε όλοι. Με συνέπεια να ωφελεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία η διατήρηση του μεγάλου ασθενούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι συγκρούσεις και οι ομότητες ήταν εκτός ελέγχου, επενέβησαν και ανάγκασαν τους Οθωμανούς να αποχωρήσουν από το νησί. Η επαναστατική ηγεσία της Κρήτης και μαζί της όλος ο χριστιανικός πληθυσμός επέλεξαν να σηκώσουν στους ώμους τους το Σταυρό του Μαρτυρίου και να πορευτούν προς τον εθνικό Γολγοθά, αναζητώντας την Ανάσταση και τη λύτρωση από τα δεσμά του κατακτητή. Ο κρητικός λαός συνασπίστηκε κατά περιοχή υπό την ηγεσία των τοπικών αρχηγών και οπλισμένος με αρκετή αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα ακολούθησε τον ανηφορικό δρόμο του χρέους για να πραγματώσει το μεγάλο του εθνικό όραμα. Ήταν μια δύσκολη αλλά αξιόπιστη απόφαση που δεν στηρίχθηκε στις υποσχέσεις και τις επιθυμίες των ξένων, αλλά στην αδάμαστη θέληση του κριτικού λαού. Η λαϊκή μούσα περιγράφει τη σπουδαιότητα της αυτοδύναμης δράσης. Ποτέ μην πάρεις δανεικά φτερά για να πετάξεις. Με τα δικά σου να πετάς και όπου και οπότε φτάσεις. Η συντριπτική αριθμητική υπεροχή του κατακτητή σε προσωπικό και μέσα ανάγκασε τα ένοπλα τμήματα της Κρήτης να αποσυρθούν σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές και ο αγώνας τους έλαβε τη μορφή ανταρτοπολέμου. Τα σφακιά στις περήφανες μαδάρες, λευκά όρη όπως τα ξέρουμε, για τη Δυτική Κρήτη και το οροπέδιο Αλασιθίου στη Δίχτυ για την Ανατολική Κρήτη αποτέλεσαν τις βάσεις των επαναστατών και την αρχή των επαναστάσεων. Οι κριτικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Επαναστατική Επιτροπή της Μητέρας Ελλάδος, από την οποία προερχόταν κυρίως η υποστήριξη σε οπλισμό και εφόδια. Η Επανάσταση της 25ης Μαρτίου του 1921 σχεδιάστηκε να συνδυαστεί με κριτική επανάσταση, η οποία όμως κηρύχθηκε με μικρή καθυστέρηση στις 15 Απριλίου του 1821, στο γνωστό σημείο όπως ανέφερε και ο κύριος Ρεκάκης. Η συγκρότηση του ελεύθερου ελληνικού κράτους το 1830, η απελευθέρωση δηλαδή, δημιούργησε αισιοδοξία και ελπίδες για μια σταθερή και αξιόπιστη υποστήριξη του επαναστατικού αγώνα της Κρήτης. Επίσης, κατά το 19ο αιώνα, οι πολιτικές συνθήκες και τα ιδεολογικά ρεύματα που επικράτησαν στην Ευρώπη
επέτρεψαν τη δημιουργία φιλελληνικού ρεύματος και ευνοϊκού κλίματος για την κατάκτηση της ελευθερίας και της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Κρήτη, σκόπο μου να επισημαθεί ότι οι στενοί δεσμοί φιλίας και γόνιμης συνεργασίας που αναπτύχθηκαν μεταξύ των επαναστατών της Κρήτης και της Ελλάδος επηρέασε θετικά την εξέλιξη των αγώνων για την απελευθέρωση των υπόδουλων, γενικά των υπόδουλων εθνικών εδαφών. Η εδαφική επέκταση των συνόρων προς βορρά και προς νότων του νέου ελληνικού κράτους έγινε κοινός πόθος και στόχος πολλών εθελοντών, οι οποίοι από την Κρήτη βέβαια, οι οποίοι ενίσχυσαν, αλλά και από την Ελλάδα, οι οποίοι ενίσχυσαν το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και το ηθικό των στρατιωτικών μοράδων. Βλέπουμε λοιπόν πολλούς οπλαρχηγούς Κρήτες στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και αντίστοιχα βλέπουμε οπλαρχηγούς και μαχητές, πολεμιστές από την κυρίως Ελλάδα στις κρητικές επαναστάσεις. Στο Αρκάδι ο φρούραγος ήταν ο Δημακόπουλος. Αντικειμενικός σκοπός των κρητικών επαναστάσεων. Ας δούμε λοιπόν ένα κέριο θέμα και βασικό για να απαντήσουμε και στους πλατογράφους της ιστορίας. Οι επαναστάσεις είχαν σταθερό εθνικό προσανατολισμό και υπηρετούσαν τους εθνικούς στόχους. Ήταν απαλλαγμένες από ιδιαιτελή, από ταξικά και ευτελή κίνητρα, ενώ δεν υπήρχαν όροι και προϋποθέσεις πουθενά. Οι προαιώνιες αρχές και αξίες του ελληνισμού αποτελούσαν σύμβολα και στρατηγικούς στόχους των αγώνων του κρητικού λαού. Ορόσημο και διαχρονικό σύνθημα των επαναστάσεων είναι το τρίπτυχο «Ελευθερία, ένωση, θάνατος». Η εσωμάτωση της Κρήτης με τη μητέρα πατρίδα ήταν σταθερή, ομόθυμη και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη όχι μόνο των ποτεργατών, αλλά και ολόκληρου του λαού. Οι δελεαστικές προτάσεις των κατακτητών και των μεγάλων δυνάμεων για αυτονομία και προνόμια δεν στάθηκαν ικανές να παγιδεύσουν την Κρήτη και να κλονίσουν το όραμα της ένωσης με τη μητέρα πατρίδα. Αδιάψευτοι μάρτυρες, οι διακηρύξεις και τα ψηφίσματα των επαναστάσεων. Οι προτεργάτες των επαναστάσεων φρόντισαν να αποτυπώσουν επάνω στο εθνικό μας σύμβολο το μοναδικό και κυρίαρχο σκοπό των επαναστάσεων, το οποίο το είδαμε και προηγουμένως, ένωση ή θάνατος. Η περαιτέρω περιγραφή του συμβόλου αυτού θα επικεντρωθώ μόνο ότι η σημαία της αυτονομίας, της κρητικής πολιτείας είχε πάνω το τεταρτημόριο πάνω αριστερά, ήταν κόκκινο και έφερε ένα αστέρι, αυτό έδειχνε την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Πέρα της επικυριαρχίας όμως του Σουλτάνου, όπως ανέφερε και ο κύριος Λεκάκης, είχαμε και την επιτήρηση των μεγάλων δυνάμεων. Είχαμε λοιπόν 2 εγγυητές και 2 παρατηρητές. Η Επαναστατική Επιτροπή και μαζί της ολόκληρος ο κρητικός λαός δεν συμβιβάστηκε και δεν αποδέχτηκε τη λύση της αυτονομίας. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι ανιστόρητοι έχουν φέρει στην επικυρότητα το σύμβολο αυτό της κρητικής πολιτείας. Μη γνωρίζοντες ή γνωρίζοντες και υπηρετούντες άλλους σκοπούς. Και τα 2 είναι αποδεκτά. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι επιδιώκουν. Την ακύρωση των αιωνίων θυσιών και αγώνων των προγόνων μας και την επιστροφή της Κρήτης στην υποτέλεια και τη δουλεία των Οθωμανών και των μεγάλων δυνάμεων. Η πράξη αυτή αναμφισβήτητα αποτελεί προδοσία και ακραία προσβολή της ένδοξης ιστορίας και της μνήμης των ηρώων της Κρήτης. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν διαφωνίες, συγκρούσεις και ρήξεις μεταξύ των επαναστατών. Τα αίτια των διαφωνιών όμως αφορούσαν την ακολουθούμενη τακτική και σε καμία περίπτωση δεν ετέθη θέμα και δεν ετέθη υπό αφισβήτηση
το όραμα και το τρίπτυχο των επαναστάσεων, ελευθερία, ένωσης, θάνατος. Η επανάσταση του Θερήσου, η οποία ανεφέρθηκε από τον κύριο Λεκάκη αναλυτικά, υπήρξε αποτέλεσμα της ρήξης του υπάτου αρμοστή και της κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας, όχι μόνο δεν ακύρωσε το όραμα αυτό, αλλά το πραγματοποίησε. Δηλαδή πραγματοποίησε την Ένωση. Ας δούμε τώρα, εν συντομία, την πολεμική παράδοση της Κρήτης. Ο ύμνος της Κρήτης μας προετοιμάζει για να δούμε ακριβώς το φρόνημα και να δούμε και τους αγώνες, αντικατοπτρίζει τους αγώνες διαχρονικά των Κρητών. Ο ύμνος αυτός γράφτηκε από τον Γεώργιο Παράσκο. Είναι ο αδερφός του Αχιλέα Παράσκου. Κάποτε στα βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου διαβάζουμε κάποια αναγνώματα τώρα και διηγήματα, τώρα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό είναι σε πολλούς άγνωστος. Αμέτρητες φορές βρέθηκε η Κρήτη ζωσμένη από τις φλόγες και τα δεινά των πολέμων. Οι αλυσίδες της σκλαβιάς ασήκωτες. Η βαρβαρότητα των κατακτητών αδιανόητη και το τίμημα του κρητικού λαού σε αίμα και καταστροφές βαρύ και ανυπολόγιστο. Η ακρόνητη πίστη στο Θεό, η προσήλωση στις ακατάλληλες αξίες της φυλής και η απαράμελλη αγωνιστικότητα διαφύλαξαν στο πέρασμα των αιώνων την ελληνικότητα της Κρήτης. Αυτή είναι η συνταγή. Ιδιαίτερα επώδυνη και βάναυση ήταν η συμπεριφορά του τελευταίου κατακτητή, του Οθωμανού. Η παρημιώδης και ανεπανάληπτη αγριότητα έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της στην ιστορία της Κρήτης, αλλά και τις ψυχές του κρητικού λαού. Ακούσαμε προηγουμένως το κραυγαλαίο μαρτύριο, ένα δείγμα της τουρκικής βαρβαρότητας, που είναι το μαρτύριο του Δασκαλογιάννη, του ήρωα των κρητικών αγώνων. Στην πλατεία, τα χαρακτηριστικά του μαρτυρίου ότι έγινε στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, στο Μεϊντάνι το φημισμένο, ακόμα και σήμερα βέβαια καμιά φορά επαναλαμβάνουμε αυτές τις λέξεις. Μεϊντάνι σημαίνει πλατεία στα τουρκικά. Στο Μεϊντάνι λοιπόν, μπροστά στον συγκεντρωμένο όχλο και μπροστά στα μάτια του αδερφού του. Ο γενναίος οπλαρχηγός Αγιέροχος παράδεισε την ψυχή του στο Δημιουργό, αλλά δεν δέχτηκε να προδώσει την πίστη και την πατρίδα του. Ο κατακτητής πολύ νωρίς είχε δοκιμάσει την ανωτερότητα και τη γενναιότητα των κρητικών πολεμιστών. Είχε γνωριστεί πού? Στα τείχη της βασιλεύουσας. Τότε που η υπεροψία και το μίσος του Οθωμανού πολεμιστή είχαν εξευτελιστεί κατ' επανάληψη από τα κρητικά όπλα μπροστά στους πύργους, τρεις πύργους, του Αλεξίου, του Λέοντος και του Βασιλείου. Οι Κρήτες ήταν τελευταίοι υπερασπιστές της βασιλεύουσας, την αποφράδα εκείνη η μέρα του 53, του 1453. 1000 εθελοντές, με αρχηγό τον Σφακιανό οπλαρχηγό Μανούσο Καλλικράτη, αναχώρησαν τον Μάρτιο του 1453 από τη Σούδα, με προορισμό την πόλη. Η απουσία από το μεγάλο προσκλητήριο της βασιλεύουσας ήταν προδοσία. Και ασύμβατη με την κρητική πολεμική παράδοση. Οι Οθωμανικές ορδές στις 29 Μαΐου του 1953, έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις, κυρίευσαν τα απόρθητα τείχη της Βασιλείας στον πόλο. Απόρθητα τείχη. Οι αλλόθρησκοι κατακτητές επιδίδονται σε λαιλασίες και βανταλισμούς. Αλλά τρεις πύργοι συνεχίζουν να αντιστέκονται. Με την αετοφόρο σημαία του Βυζαντίου να κυματίζει αγέροχο. Είναι οι πολεμιστές της Κρήτης που κρατούν ακόμη ανέπαφους αυτούς τους πύργους.
γιατί μάχονται με σύνθημά τους ελευθερία ή θάνατος. Η Οθωμανική μανία εξοδετερώνεται και υποτάσσεται στην κριτική γενναιότητα. Ο ποθητής πληροφορείται το γεγονός. Και τι κάνει, διατάσσει να πάψουν οι επιθέσεις και παράλληλα επιτρέπει τελικά στους 1.700 υπερασπιστές, είχαν μαζευτεί και άλλοι από άλλα διάφορα μέρη του Βυζαντίου, Κρήτες, υπερασπιστές, να αποχωρήσουν ασφαλείς με τα καράβια τους, τον οπλισμό και όλα τα υπάρχοντά τους. Αυτή ήταν η αιτία του μίσους και της αγριότητας με την οποία αντιμετώπισε ο Οθωμανός κατακτητής τον κριτικό πληθυσμό από τα πρώτα χρόνια, το μαύρο σκηνικό που φιλοτέγγισε ο αλόθρεσκος κατακτητής. Ένα πρωτοφανές κράμα μίσους και θρησκευτικού φανατισμού σκορπούσε καθημερινά τον τρόμο και την αδικία από τη μία άκρη μέχρι την άλλη του νησιού. Ο κρητικός λαός δεν υποτάχθηκε, αλλά με αγωνιστικό φρόνημα και γενναιότητα απάντησε με μια ατέλειτη σειρά εξεγέρσεων και επαναστάσεων. Μεγάλη και αναμφισβήτητη η πολεμική παράδοση της Κρήτης σε όλους τους αιώνες. Οι ρίζες της αρχίζουν από την αρχαιότητα και καταλήγουν στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας. Ήταν συνυφασμένη με τη φιλοπατρία και την αυθόρμητη προσφορά σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Θα επιχειρήσω μια σύντομη αναδρομή στο, πολύ σύντομη αναδρομή στο μακεδονικό αγώνα. Θα παραθέσω την άποψη των προτεραιότητων του μακεδονικού αγώνα, οι οποίοι θα μας κρίνουν το επίπεδο μαχητικής ικανότητας των κρητικών πολεμιστών. Πριν ακόμα τελειώσουν οι μεγάλοι αγώνες για την ελευθερία και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, επίλεχθη ο πλαυγική. Μιλάμε για το 1903. Έσπευσαν να οργανώσουν και να λάβουν μέρος στο μακεδονικό αγώνα. Εδώ φαίνεται λοιπόν η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των Κρητών πολεμιστών και των Μακεδόνων. Αποκαλυπτική είναι η επιστολή στο 1902 του Μητροπολίτη Καστοριάς και Μακεδονομάχου Γερμανού Καραβαγγέλη προς τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Αλέξανδρο Ζαΐμι. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή Κρητών πολεμιστών. Πρέπει να πούμε ότι ο Γερμανός Καραβαγγέλης, εκτός από ιεράρχης, ήταν και φανατικός πατριώτης, μακεδονομάχος, όταν ιερουργούσε δίπλα του στο Δεσποτικό ή στην Αγία Τράπεζα δίπλα είχε τόπο, γεμισμένο, έτοιμος να πολεμήσει τον κάθε ένα ο οποίος θα πληρώσει τη ζωή του. Τι λέει, στείλτε μου 50 παλικάρια, 50 κριτικούς, να τους ενώσω με τους δικούς μου. Θα καταδαρτήσω 20 σώματα και θα τους μοιράσω από τον Αλιάκουμανα, τη Φλόρινα μέχρι το μοναστήρι μέσα. Ο καιρός είναι κατάλληλος, λέει στον Πρωθυπουργό, και κάνει γρήγορα. Λέει παρακάτω και εξηγεί και δικαιολογεί γιατί. Ο ερχομός των παλικαριών από κάτω από την Κρήτη, εννοεί, θα δώσει κουράγιο στους δικούς μου, θα εμποδίσει την αποσχήθησή τους και θα φοβήσει τους Βουλγάρους. Η μεγάλη απειλή τότε της Μακεδονίας μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απάντηση που του έστειλε ο Παύλος Μπελάς από την Αθήνα. Λέει λοιπόν στον Δεσπότη, στις 11 έκτου του 1903, οι 11 Κρήτες που σας θέλουμε είναι τέλειοι τύποι πολεμιστών, γενναίοι, ευφυείς, τολμηροί, αποφασιστικοί, φιλόδοξοι και έχοντες ανεπτυγμένο εθνικό αίσθημα. Είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσω εσύ καταπληκτικό στον αγώνα σας. Αυτή λοιπόν είναι η αξιολόγηση που κάνει ο Παύλος Μπελάς. Στις 11 Απριλίου του 1903 φτάνω στη Θεσσαλονίκη 4 ρηψοκίνδυνοι κριτικοί. Αποτελούσαν την πρώτη διερευνητική αποστολή από την ελεύθερη Ελλάδα. Ο Γιώργος Πέρος, ο μόνος από τους 4, κατάφερε να διαφύγει από την παρακολούθηση την τουρκική
και μπήκε μέσα στο κατεχόμενη Μακεδονία, έφτασε στην Καστοριά, είδε το γερμανό καραβαγγέλι και έφτασε και μέχρι το μοναστήρι. Εκεί ολοκληρώνει με επιτυχία την αποστολή του και επιστρέφει στην Αθήνα με πληροφορίες για το αξιόμαχο και το φρόνημα του μακεδονικού ελληνισμού. Τον Ιούνιο του 1903 φτάνει το πρώτο ένοπλο σώμα. Έτσι. Το αποτελούν 10 κριτικοί. Τα ονόματά τους φαίνονται. Πολλοί ενδεχομένως είναι γνωστοί σε εσάς. Η παρουσία του πρώτου ανταρκτικού σώματος των 10 κριτικών, αν και πολύ σύντομη, λειτουργήσε ιδιαίτερα ευεργετικά για τον ελληνικό αγώνα στη Μακεδονία. Δύο από αυτούς, ο Ευθύμιος Καούδης και ο Γεώργιος Νικόδημος Δικόνημος Μακρής, διέπρεψαν αργότερα ως αρχηγοί ανταρκτικών σωμάτων. Εδώ λοιπόν φαίνεται η ικανότητα των κριτικών οπλαρχηγών να τους αναθέσουν την εκτέλεση πολεμικών αποστολών στη Μακεδονία. Μετά το θάνατο επίσης του Μελά, του Παύλου Μελά, αρχηγός αναλαμβάνει κατόπιν αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, αναλαμβάνει ο Γεώργιος Κατεχάκης από την Πόμπια Ηρακλείου, ο καπετάν Ρούβας, ο θρηλυκός Ρούβας λοιπόν, ο οποίος είναι απόφυτος της Σχολής Ευελπίδων της τάξης 1902 και ο οποίος σε συνεχεία αργότερα τον βλέπουμε να είναι υπουργός στρατιωτικών στις κυβερνήσεις του Βενιζέλου. Αυτό λοιπόν αναλαμβάνει τον αγώνα, αρχηγός του μακεδονικού αγώνα, μέχρι το 1905. Ο πρώτος νεκρός, πρέπει να το σημειώσω αυτό, του μακεδονικού αγώνα ήταν ο Γεώργιος Σεημένης, 22 χρονών, από την Ανώπολη, Σφακείο, τον οποίο συνέλαβαν οι Βούλγαροι κομιτατζίδες και αφού τον κατακρεούργησαν, τον έκαψαν στην κλεισούρα. Άλλη μια βαρβαρότητα. Στις 23 Ιουλίου του 1903 έγινε αυτό και επίσης ο αδερφός του, ο Γιάννης Σεημένης, σκοτώθηκε στο μοναστήρι στις 27 Μαρτίου του 6, προσπαθώντας να δραπετεύσει από τις φυλακές. Περιορίζομαι μόνο σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτές τις πτυχές, σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους οποίους μας έκαναν κάποιοι άνθρωποι αξιόλογοι με γνώση της στρατιωτικής παραδόσεως και της λεβεντιάς των κριτικών αγωνιστών. Πολύ σύντομα, ποια είναι τα συμπεράσματα, τηλεγραφικά. Οι κριτικές επαναστάσεις τι έκαναν. Υπήρξαν οι πολύτιμοι κυβωτός, η οποία διαφύλαξε την εθνική συνείδηση, την ορθόδοξο πίστη και τις ακατάλληλες αξίες του ελληνισμού. Και επίσης, διατήρησαν διαμέσου των αιώνων άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας και ζωντανό το όραμα της ένωσης με τη μητέρα Ελλάδα. Και τέλος απετέλεσαν ένα διαρκές σχολείο πολεμικής τέχνης, στρατιωτικής τέχνης, το οποίο τροφοδότησε τους εθνικούς μας αγώνες με ετοιμοπόλεμους και έμπειρους οπλαρχηγούς και μαχητές. Κλείνοντας τη σημερινή παρουσίασή μου, καταλήγω και υπενθυμίζω τα εξής. Η σημερινή επέτειος, εκτός από τον πανηγυρικό χαρακτήρα για την απόδοση τιμής και δόξας στους ήρωες, τους πρωτεργάτες και ολόκληρο τον κριτικό λαό, αποτελεί ευκαιρία και αφορμή προβληματισμού και εμπνεύσεως σε εθνικό και προσωπικό επίπεδο. Η τρισχιλιετής ιστορική παρουσία μας στον παγκόσμιο γίγνεσθε, σαν ελληνισμός εννοώ, επιτεύχθηκε με αγώνες και ακράδαντη πίστη στις αιώνικες και ακατάλληλες αξίες του ελληνισμού. Η λέλαπα της παγκοσμιοποίησης και του ξεχρονισμού δεν πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να καλύψει με το μανδύα της λύθης το ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Η σύγχυση των ιδεών και η αμφισβήτηση των αξιών που παρατηρείται στη σημερινή εποχή, που είναι γνωστή σε όλους μας,
ενθαρρύνει ύποπτους κύκλους για την όθευση της ιστορικής αλήθειας και την αλλίωση της ιστορικής μας πορείας. Η άρνηση και η αντίστασή μας είναι εθνική και επιτεχνική ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καναβάκη. Και τώρα το χορευτικό της Ένωσης Κρητών Νέας Μύρνης και ο λογογραφικός όμιλος Αωρίτης με χοροδιδασκάλους τον κύριο Στέφανο Ντούλα και την κυρία Κυριακή Λαγουδάκη θα μας χορέψουν πεντοζάλι, τριζάλι και αναγιανό πηδικτό. Καλώς ορίστε.
χέρια αγκάλιασο τι
Η έδρα της ομάδας βρίσκεται στην Αθήνα και ο στόχος της είναι η μετάδοση της γνήσιας παραδοσιακής μορφής των χωρών της Κρήτης, όπως αυτοί μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά. Θα μας χορέψουν Συρτό, Μαλεξιώτη και Πεντοζάρη. Καλώς ορίστε. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ τις Μπρίπες. Και τώρα από τα χορευτικά της Κρητών Νέας Μύρνης και Λαογραφικού Μήλου Αωρίτης θα ακολουθήσουν οι χορείς Ερτός και Μαλευκιώτης. Μια αλλαγή, ένα τραγούδι πριν τους χώρους. Μην πιάνεσαι
Λοιπόν, για το τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία, την Εστίαδα Σμύρνης για την παραχώρηση του χώρου δηλώσεων, τους ομιλητές μας κύριο Γιώργο Λεκάκη και κύριε Εμμανουήλ Καραβάκη, και τους παρακαλούμε να έρθουν κοντά μας για μια αναμνηστική πλακέτα που θα δώσουμε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο κύριος Περαθωράκης Νικήτας και το μέλος μας κύριος Νικάτης Γιώργος αντίστοιχα. Να δώσει την ειδική πλακέτα στον κύριο Καναβάκη. Και ο κύριος Παναθωράκης, αντίστοιχα, στον κύριο Λεκάκη. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεκάκη, ο οποίος πάντα πρόθυμα μας δίνει γνώσεις από τις γνώσεις. Στα προσκλητήρια αγώνων των Κρητών, μην ξεχάσουμε και την αυμαχία της Αλαμίνος. Όταν μαζεύτηκαν 27 πόλεις, τυράει ο Θεμιστοκλής και βλέπει ότι λείπουν οι Μινωίτες Κρήτες. Και λέει, δεν κερδίζεται αυτός ο αγώνας αν δεν έρθουν οι Κρήτες. Και φεύγουν τα πλοία των Σαλαμινίων, αυθημερών το βράδυ βρίσκονται στο λιμάνι των Χανίων, τότε Κηδονιά, πολύ πιο γρήγορα από τα σημερινά Blue Star Ferries. Φέρνουν τους Κρήτες γρήγορα την άλλη μέρα το πρωί και ήταν εκεί. Και όταν το πρωί οι υπόλοιποι 27 δήμοι είδαν ότι ήταν και οι Κρήτες, λέει τώρα ο αγώνας κερδίθηκε. Ευχαριστώ. Είδα τόσα πολλά. Μία να μισθεί, να μισθεί. Ευχαριστούμε επίσης την πολιτιστική παραδοσιακή ομάδα Ριζίτες. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο να έρθει κοντά μας για μια αναμνηστική πλακέτα που θα την απονέμει ο ταμείας μας κ. Ανδρέας Χιάτρας. Ο κ. Σπραγιαδάκης θα παραλάβει την πλακέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενος.
Επίσης, ευχαριστούμε τη μικροσκοπική ομάδα Γρήπες, τους οποίους θα απονείμει η πλακέτα το μέλος μας κ. Δικάκης. Τον κύριο Γεώργιο Σαρτζετάκη. Ευχαριστούμε τους μουσικούς μας. Στο λαούτο ήταν ο κύριος Διαρμίσης Τέλειος, στη κιθάρα ο κύριος Κυριακάκης Άρης και στη λύρα ο κύριος Γιώργος Λαγουδάκης. Και τέλος, στο κανάλι NS TV για την τηλεοπτική του κάλυψη για όσα μας προσέφερε απόψε. Να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εσάς που με την παρουσία και την αγάπη σας μας δίνετε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Και να σας υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι για τις δράσεις του συλλόγου μας μπορείτε να ενημερωθείτε στα γραφεία μας, στα Δαρδανελίου 36, Νέα Σμύρνη, στο 210-93-45-660 και στην ιστοσελίδα μας www.kritesns.org. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε.